Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, ο Θέμης Λογίνου Χαλίφης θέση του Χαλίφη στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή, εσείς απλά καλείτε 18133, έχουν πολυετή πείρα, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Εσείς το κάνετε αυτό τηλεφωνώντας στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και σε ένα λεπτό γίνεται η οριστική διαγραφή του οχήματος.
Επίσης για ανταλλακτικά συμπληρώνεις την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο www.listoparto.gr το ανταλλακτικό το οποίο θέλεις ή στο λύνουν οι ίδιοι και το παίρνεις επί τόπου για το δικό σου χώρο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και να πω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, με τα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να ονειρεύεστε να τα κάνετε δικά σας εύκολα και με πάρα πολύ ιδανικούς τρόπους και με φυσικά την απίστευτη προσφορά η οποία υπάρχει για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς απομένουν ελάχιστα κομμάτια για το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Περισσότερα θα μας τηλεφώνοντας στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο, για να δείτε πώς θα κάνετε οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου δικό σας με 17.050 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή. Μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα σήμερα το πρωί και στο διαβάζω. Κλείσαν τα μοναδικά κρατικά διόδια στα Μάλγαρα με εντολή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών για να εμποδίσουν τη διέλευση του κόσμου στο συλλαλητήριο. Σχεδόν 200 λεωφορεία από στερεά Ελλάδα και όχι μόνο τους κρατήσαν στο Καλοχώρι έως το Λευκό Πύργο να περπατήσουν, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα, και από εκεί τους επέτρεψαν να έρθουν με τα πόδια μέχρι το συλλαλητήριο. Μιλάμε για ανθρώπους κάθε ηλικίας, ηλικιωμένους, νέους, οικογενειάρχες, μικρούς, μεγάλους, ακόμα και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Διαπιστώσαμε με λύπη όσοι παρευρεθήκαμε σε αυτό το μεγάλο αγώνα ότι ρίξανε τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Δεν λειτουργούσε κανένα δίκτυο, δεν ξέρω αν τα ρίξανε ή αν έπεσε από τον πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω πάντως ότι δεν έπιανε τίποτα. Ρώτα τη Vodafone και την Κοσμοτέ να σου πούνε. Εγώ λέω τα ρίξανε. Δεν ξέρω αν τα δεν ρίξανε. Ξέρεις, άκου να δεις. Εσύ τι λες. Αν πέσανε. Ναι. Πώς πέσανε. Λολό. Τι λολό. Με 500.000 ανθρώπους. Πώς λολό. Με κινητά ανακαλύπτουν. Λολό, γιατί 1000 μέτρα πιο εκεί λολό έπιανε. Και εκεί μέσα ο λολό δεν έπιανε. Δεν το ίδιο πράγμα. Δεν το ίδιο πράγμα. Α βγάλει μια ανακοίνωση η Vodafone και η Κοσμοτέ να πούνε ότι δεν τα ρίξανε, ότι έπεσαν μόνα τους. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν. Γιατί είναι, πώς το λένε, λολό. Εγώ μεταφέρω τι. Τι λολό. Μεταφέρω. Λολό, ότι μη με μουτζώνεις, ρε κόκκινε, που μπορεί. Γιατί με μουτζώνεις. Γιατί με μουτζώνεις. Ο λόγος με μουτζώνεις. Τα ευκόλα σου ενώμενα τι. Άμα να πάρεις διαφήμιση από τη Vodafone και τα λοιπά, πες και την Κοσμοτέ, πες φοβάμαι να το πω και μην το αναφέρεις καθόλου. Το αναφέρω. Τότε άμα το αναφέρεις, ανέφερε το. Το αναφέρεις μισό. Δεν γνωρίζω από την όψη. Αν είναι. Από το ναι. Πλήθος κόσμου ή για κάποιο άλλο λόγο. Ναι, ας βγάλουν λέω μια ανακοίνωση οι εταιρείες αυτές. Ποιες είναι, 2, 3, πόσες είναι, δεν ξέρω. Πολλές είναι. Να βγάλουν μια ανακοίνωση να εξηγήσουν τον κόσμο. Γιατί εγώ χάθηκα με τον Μπόκο Λόκο, ας πούμε, που εγώ έδωσα ραντεβού, τον έπαιρνα τηλέφωνο, με έπαιρνα και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Αν αυτό όντως το κάνανε επίτηδες ή έγινε από το πλήθος κόσμου. Λολό. Δεν λειτουργούσε σχεδόν καθόλου κάποιο πάροχο δεδομένο στα κινητά. Προφανώς να μην φαίνονται κινητοποιήσεις και. Δεν ξέρω, προφανώς λέει αυτός. Εσύ δεν ξέρεις. Τα κανάλια, μα κυρίως τα κρατικά που τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, δεν έδειξαν ούτε πλάνο. Ούτε αεροπλάνο θα πω εγώ. Πόσο εσωτερικά μποϊκοτάρει. Τα κανάλια που δεν σε δίνουν διαφήμιση, λες ούτε αεροπλάνο. Αλλά στις κινητές τηλεφωνίες που μπορεί να μας δώσουν, δεν το λες. Με μουτζώνεις από κάτω. Μα δεν δείξα. Ωραίος πατριώτης είσαι. Έλα από κάτω με νύχτα μου τέσσερα. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε πες. Η ΕΡΤΕΝΑ έδειχνε το αλάτι της γης. Ναι. Γνωρίζω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι ευσταθή, δεν είμαι ειδικός, αλλά ήξερα από πριν. Ότι όταν ο κόσμος ξεπερνάει τις 20.000 σε ένα σημείο, οι βρόχοι κλειδώνουν για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το ξέραμε ότι δεν μπορεί να ανεβάζει κανένας. Γι' αυτό και μόνο η εταιρεία αυτή που ανέλαβε είχε κάνει μια ειδική συμφωνία, η εταιρεία τηλεφωνίας, για να μπορεί να βγαίνει το live streaming. Επομένως, σε αυτό το θέμα νομίζω ότι η ποσότητα του κόσμου ήταν αυτή που δημιούργησε το πρόβλημα και δεν νομίζω να είναι κάτι από τις εταιρείες. Να βγάλουν. Άσε τι νομίζει αυτός. Αυτός
Διοργανωτής είναι. Χαίστηκα που είναι διοργανωτής. Μα αυτό. Μιλάει επίσημα. Λέει, και ένας διοργανωτής πριν τον... Όταν είναι πάνω από 20.000 σε ένα σημείο, δεν είναι τυχαίο. Οι φίλοι οι οποίοι πάνε στα γήπεδα, θα έχετε παρατήρηση όταν έχει πολύ κόσμο. Εγώ στην Τούμα με 40.000 κόσμο μιλάω στο κείμενο. Ψέματα λες. Φάνω τα λέω. Ψέματα λες. Φάνω τα λες. Εσύ δεν βρέθηκες ποτέ σε γήπεδο με 40.000 κόσμο, γιατί σου κάνω τα τζόγλε πολλέ φορέ. Τρεις και ο κούκος να πούμε. Λοιπόν, πολλοί διοργανωτές λέγανε λακαμίες εκεί πάνω. Πολλοί. Και ένας εξ αυτών το γιουχάρισα εγώ και τον είπα κατεβάστε τον κάτω, πλακώστε τον και στο ξύλο. Για ποιον, α? Γι' αυτόν τον ηλίθιο από την Αμερική, τον Ελληνοαμερικάνο του Ποντιακού Ελληνισμού, που λέει η Αμερική μην την πειράζεται, λέει, μην την καταργέστε, λέει, δεν το κάνει αυτό για το όνομα κτλ. Και το κοιτούσαν οι άλλοι. Τα ζόμπι, τα άλλα που κατεβήκαν, για, μιλάμε για ζόμπι. Μιλάμε για ζόμπι. Ζόμπι αυτοί που μιλήσαν επάνω το 90% και ζόμπι αυτοί από κάτω. Δηλαδή, αν θες να βρεις κάτι αρνητικό, θα πεις ότι αυτό το συλλαλητήριο δεν είχε παλμό. Ζόμπι πήγαν, ζόμπι λοιπόν, γύρισαν. Άστα, άστα, τα ακούστε λοιπόν. τι είχαν τα κανάλια, ΕΡΤ1. Βράσε τι είχαν τα κανάλια. Το αλάτι της γης. Το ΕΡΤ2. Καλλιτεχνικό πατινάζ. Ναι. ΕΡΤ3 έχει ποδοσφαιρικό αγώνα πριν είχε το κυριακή στο χωριό. Εσύ έκανες γιατί όταν έκλεισε η ΕΡΤ3 αγώνα. Μέγκα. Αμέγκα. Κατά λάθος μπαμπάς. Ναι. Αντένα θα βρεις το δάσκαλό σου. Αλφα, μια κυρία στα μπουζούκια. Σταρ είχε το Traction Sky 9 μήνες. Την ίδια ώρα που η Θεσσαλονίκη βούλιαζε με περισσότερο από 500.000 κόσμο στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο μετά το 92, ναι. Για τη Μακεδονία μας, τη μία και μοναδική. Μπράβο, Γρηγόρη. Πόσο περισσότερο όπω ο Ανατολισμό κοινή γνώμη, πόσο φήμοτρο. Ναι, Γρηγόρη. Από τα μεγάλα κανάλια. Ναι, Γρηγόρη. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι ελληνική, του λαού δεν θα το θυμώστε ποτέ. Βάλτε το Μάκι Μακεδονία. Μάκι Μακεδονία, όπω είπε και ο Φράγκο Φραγκούλη, ναι. Εκεί που ξέρετε. Ο Φράγκος Φραγκούλης. Ναι. Εντάξει. Για τη Νέα Δημοκρατία επειδή είπε ο Φράγκος Φραγκούλης. Κατηγόρησε εκεί τον. Κατηγόρησε τον Φράγκο Φραγκούλη. Όχι, άλλο ρωτάω ρε παιδί μου. Γιατί έβριζε τον Τσίπρα. Καλά έκανε. Τη Νέα Δημοκρατία του είναι τίποτα. Ο Φράγκος Φραγκούλης. Ρωτάω να με πεις. Ήσουν εκεί με τον Πόκο Λόκο. Εγώ μετά τον παπά έφυγα. Ήμουνα. Μόλις πήγε ο παπά στον Ανοχείων έφυγα μετά. Ήμουνα για τρεις ώρες εκεί. Μπράβο, πες μας τι είπε ο Φράγκο Φραγκούλη. Τον άκουσε. Δεν εξέταζε τις ομιλίες. Δεν εξέταζε. Εγώ κατέγραφα. Στα λουκάνικα που έτρωγε τι έκανε εκεί. Κατέγραφα. Με την κάμερα, ναι. Εικόνα για να την δεν μεταδώσω. Δεν άκουσες, ρε παιδάκι μου, δεν άκουσες. Όχι. Δεν άκουσες τίποτα από αυτά που είπαν. Θα τι πήγες να κάνεις εκεί. Ό,τι ακριβώς έγινε. Δεν μέστηκες, έπινες. Τι. Μαλαματίνες, τι έπινες. Δηλαδή μίλησε ο Φραγκούλης. Δεν άκουσες τι είπε. Έκανα... Μίλησε ο παπάς των Ανοχείων. Όχι. Δεν άκουσες τι είπε. Όχι. 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 Τι πήγες να κάνεις εκεί. Καμάκι πήγες να κάνεις. Τι πήγες να κάνεις. Για να καταγράψω. Για να μην μπορεί να με κοροϊδέψει κανείς. Να καταγράψεις. Ναι. Τι να καταγράψεις. Να έχω εικόνα από το πόσο είναι ο κόσμος. Ναι. Από το τι και κόσμο έχεις έχει. Εικόνα, αφού είναι κάτω στο πάτωμα. Απάνω ήμουνα... είναι. Κάτω είσαι. Καταρχήν ο Λευκός Πύργος ήταν κλειστός. Ναι. Υπήρχε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι από τις 9 μέχρι τις 5 θα είναι κλειστός. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεύτερον. Ήμουνα επί 3 ώρες εκεί, 4 ναι. Και κατέγραφα συνεχώς με βίντεο τον κόσμο που ερχόταν. Βλέπεις τι κατέγραφες, κατέγραφες. Γιατί φτάναν πληροφορίες ότι λέγανε. Ναι, ναι. Ανακοινώνουν στις 12.30 90.000 κόσμο έχει. Ναι, ναι. Ποιος το είπε αυτό. Η ελληνική αστυνομία. Από πού πήρε εντολή. Από τον προϊστάμενο. Από το Υπουργείο πήρε εντολή. Από τον προϊστάμενο. Τι να κάνει η ελληνική αστυνομία. Φουκαράδες αστυνομικοί είναι χρυσαυγίτες περισσότεροι, αλλά είναι και υπάλληλοι του Τσίπρα. Είναι μπερδεμένοι. Μετά ήταν κάτι αναρχικοί, εμείς ήταν αστυνομικοί από τους αναρχικούς. Ήταν ένα μπέρδεμα να πούμε. Μπερδευτήκαμε λίγο, ρε κόκκινε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπερδεύτηκα. Λέω αυτός που τώρα είναι αναρχικός. Αστυνομικός τι είναι, ασφαλίτης είναι, τι είναι ακροαριστερός. Μπερδεύτηκα. Θα με βγάλει καμιά ταυτότητα, με πει σε συλλαμβάνω, θα με πετάξει μολότοφ στα μούτρα με δει. 026. Τι γίνεται. Και άδειξε μου μια συναυλία του Ρουβά με 20.000 κόσμο. Τι συναυλία. Λέει και συναυλία του Ρουβάλη. Έχουμε λέει χωρίς πρόβλημα. Για δείξω μια συναυλία του. Βρε στο ΆΚΑ πήγα εγώ με 70.000 κόσμο. Πότε με την ΑΕΚ που ήταν, ναι. Και είχα τηλέφωνο κανονικό. Α, μας τρελάνετε. Εγώ απαιτώ από την Vodafone, Κοσμοτέ. Πες μου τις άλλες μεγάλες εταιρείες. Να βγάλουν μια ανακοίνωση σαν πελάτες. Κοσμοτέ. Vodafone. Σίτα. Σίτα, ναι. Σίτα, πώς λέγεται, ναι. Να βγάλουν και μας πούνε. Μη με μουτζώνεις κόκκι, μη φοβάσαι. Μη ρε βλάκα, ναι. Διαφήμισε πλέον και τη λες με λάθος όνομα. Ναι. Α, εσύ φοβάσαι μη τόσο διαφή... βλάκας είσαι. Εσύ φοβάσαι μη χάσουμε τη διαφήμιση. Αυτό φοβάμαι. Εντάξει. Τι να σε πω. Άμα φοβάσαι, εντάξει. Πες φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Πες φοβάμαι. Δεν ο άλλος φοβάται ότι είπα ότι οι αναρχικοί δεν ήταν αναρχικοί, ήταν αστυνομικοί. Θα μας κάνουν μήνυση. Να μας κάνουν μήνυση. Άμα θέλετε να κάνετε επανάσταση από τα μικρόφωνα να... και κάθεστε και ο κόλος σας να πούμε φοβάται, μην κάνετε τίποτα. Ή κάντε το ή μην το κάνετε. Μισά μην τα κάνετε. Αυτό λέω. Άμα φοβάσαι, μη σε δώσει διαφήμιση. Άμα σε φοβάσαι, μη σε κάνει μήνυση. Άμα φοβάσαι, μη σε δίρει, άστο να πάει στο διάλειμμα. Εσύ πήγες εκεί, ρε κόκκινε.
Εγώ με τη γυναίκα του Ανδρώνη και την κόρη του Ανδρώνη. Φωτογραφία έχει. Άσε φωτογραφία με στο σκάνα χαστού, κύριε Μαλάκα. Άντε μισό το σκάνα μπάτσο. Άντε μισό το σκάνα χαστού και τι μάγκα σου έχει. Κάτσε με το χοντρό μπαλά. Φοβήθηκα τώρα. Άμα σου τη κάτσω. Άμα σου τη κάτσω. Φοβήθηκα. Άιντε μπράβο. Φωτογραφία έχει. Εγώ φίλο έχει. Βοηθομούσχαρο πήγε στο συλλαλητήριο και δεν άκουσε τι είπανε. Βλαμμένε. Έχει φωτογραφία. 500 φωτογραφίε βγήκαν. Ανεβάσω εγώ σαν του. Σα κάνω διαφήμιση που πήγα στο συλλαλητήριο. Τι αν δεν ανεβάζω φωτογραφία δεν ήμουν εκεί. Ανέβαζες. Όλα τα βίντεο. Μπράβο. Και τι δεν θα πεις ότι εγώ δεν ήμουνα. Με τον Χριστίνη. Εγώ δεν είπα εσύ δεν είσαι. Εσύ με έχεις την τάση να λες. Κοντά τα χέρια σου. Μεσημεριάτικα. Κοντά τα χέρια σου. Θα την κάτσω από δεν κάτω. Δεν σε παίρνει. Δεν με παίρνει. Δεν σε παίρνει. Βρε κάτσε κάτω. Κλείσε το μικρόφωνο. Βρε κάτσε κάτω τώρα. Βρε κάτσε κάτω τώρα. Κάτσε κάτω τώρα, πορδί. Σήκω ρεμπούλι. Κάτσε τώρα, πορδί. Σήκω ρεμπούλι. Κάτσε τώρα, πορδί. Την κοιλιά με κάνει. Κάτσε τώρα. Είδε ότι ο κόσμο είναι εκεί. Ούτε κόμματα. Κόσμο. Μιλάμε σοβαρά το. Πώ δεν είχε κόμματα. Τι είχε κόμματα. Πώ δεν είχε κόμματα. Δεν γράψαν Χρυσή Αυγή εκεί κάπου. Και επειδή γράψαν. Γιατί να γράψουν. Είδε τη Χρυσή Αυγή να σηκώνει πανό και να. Γιατί να γράψει Χρυσή Αυγή. Γιατί. Κάποιος έγραψε. Κάποιος έγραψε. Για τον πλακώσανε αυτό που έγραφε. Γιατί να γράψει Χρυσή Αυγή. Και πότε γράφτηκε, ξέρεις. Βρε, τι με νοιάζει εμένα, πότε. Να το σβήνατε. Τι θα πει Χρυσή Αυγή. Δηλαδή Χρυσή Αυγή. Υπάρχουνε. Δηλαδή Χρυσή Αυγή. Τι κάνει τώρα, διαφήμιση να πάρει παραπάνω ποσοστά, να καπηλευτεί το συλλαλητήριο. Τι Χρυσή Αυγή. Ποιοι κάψανε το αυτό. Ποιοι κάψανε τη βιβλιοθήκη. 10 ηλίθιοι. Τι ομάδα ήταν αυτή. Από κάτω τι έλεγε, τι ομάδα. Πάω και έλεγε, τι έλεγε. Τι ομάδα ήταν. Δεν ξέρω. Ποιοι πήγαν. Αποκλείεται να είναι αρχική. Ποτέ, γιατί αποκλείεται. Αποκλείεται. Γιατί στέκει των αρχικών. Άρα ήταν από την άλλη μεριά. Ποιοι βαρέσανε τους Μακεδόνες, σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ. Και του πετάγανε να του. Ποιοι. Τι πήγε να κάνει κάτω. Λουκάνικα Φραγκφούρτη έτρωγε. Βρε Λουκάνικα έτρωγε στο συλλαλητήριο. Με τι κατίνε έχει κουστεί τα μάγουλά σου, έχει γίνει σαν τον Βόδι να πούμε. Τα γάρι. Που δεν ισχύουν. Ποιο χτύπησε ποιον. Τι ποιος τύψε, απ' έξω από τις Μακεδόνες, ναι. Που είναι στη δεξιά μεριά της Κωνσταντινούπολης. Ποιος Κωνσταντινούπολης δεν κόκκινη. Είναι δεξιοί οι άνθρωποι οι περισσότεροι. Ανήκουν στη δεξιά. Ναι. Άκρα δεξιά. Και λοιπόν θα πήγε λοιπόν. Ποιοι πετάξανε στους Μακεδόνες και στο συλλαλητήριο. Πήραν είπες. Πετάξανε ρε κόκκινε, πετάξανε. Πετάξανε. Πέταξε ένας μία. Πέταξε ένας μία. Έγραψε ένας Χρυσή Αυγή. Έγραψε ένα και είναι πρέπει για... να βρίσκουμε ναι, προβλήματα. Πρέπει να βρίσκουμε. Δεν βλέπεις ότι 500.000 άνθρωποι ναι. Ξυπνήσαν επιτέλους ναι. Και χωρίς να έχουν καμία στήριξη ναι. Από κανένα μεγάλο κόμμα. Ναι. Κανένα μεγάλο ηγέτη. Έτσι. Κανένα μεγάλο κανάλι. Ναι. Μαζευτήκαν και βγήκανε. Τι σημαίνει αυτό. Να φωνάξουν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ξύπνησε ο κόσμος. Ότι αύριο μπορούν να κατέβουν οι ίδιοι μακριά από τα κολοκόμματά τους. Και τις προσωπικές τους συμφέροντα και να δούνε ότι αυτό το πράγμα που έγινε χωρίς ιδιοτέλεια μπορεί να ξαναγίνει είναι προς για το προσωπικό τους όφελος. Όλον το όφελος, όχι το προσωπικό, όλον το όφελος, για το κοινό όφελος. Ναι. Για το καλό το δικό σου είναι και του άλλου και του άλλου. Αυτά μην τα λες εσύ κόκκινε, γιατί εσύ κοιτάς μόνο το καλό το δικό σου. Καλά. Αν εδώ ανδρώνεις άμα θες να ξεφτυλίσεις 10 άτομα και πληρώσεις εσένα θα πας και θα πεις τα δίνω. Και δεν είπες ποτέ από το καζίνο Γεύγελη να πάρεις τα λεφτά και να τα δώσεις στους στόχους. Αν θες να ξεφτυλίσεις. Αν μπράβο. Αν θες να πατριώτες εσείς. Άιντε. Αν θες να ξεφτυλίσεις. Να μην σ' ακούω. Αν θες να ξεφτυλίσεις. Άιντε μπράβο. Την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Εντάξει. Κάνεις ή πολύ την παρουσία μεγάλο, τη δική σου. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και φέρνει φωτογραφία. Ή την παρουσία τη. Εσύ άλλη φωτογραφία. Φωτογραφία. Εγώ τραβούσα βίντεο. Τραβούσες, δεν είμαι κάμερα. Άμα ήσουν σωστός, ναι. Θα έπρεπε να ακούσεις τι λέει ο παπάς των Ανογίων, τι λέει ο Φραγκούλης. Λοιπόν. Να πάρεις τα μηνύματα. Μάθε λοιπόν. Ο κάθε ένας από εκεί που έβγαζε λόγο, τι εκπροσωπούσε, τι φοβότανε. Τι αντιλήφθηκε. Γιατί ο άλλος Αμερικάνος, αν άκουγες, ο άλλος Ελληνό Αμερικάνος ήταν ύποπτος. Έπρεπε να το κατεβάσουν από πάνω. Γιατί είπε, εμείς να η Αμερική και τι να κάνουμε και είμαστε αυτό, αγαπήστε την Αμερική. Δεν τον πλακώσανε, να τον κατεβάσουν, να τον κάνουν τα μούτρα από κύμα. Εσύ ήσουν εκεί, κατέγραφες κάνα πισινό εκεί πέρα με την κάμερα. Με τον Μπόκο Λόγκο εκεί πέρα πήγες εκεί. Ανεβασμένα είναι όλα. Ανεβασμένα είναι όλα. Και καλογέρια και ιερείς. Και κριτικούς λεβένταρους και ό,τι θέλεις. Και τα άλογα είδες, μπράβο. Άλλο θέλω να σε να πω. Τελειώσω λίγο. Ιερείς, γιατί είναι σημαντικό. Οι ιερείς από τους 60 πώς ήρθαν. Τι 60. Πώς ήρθαν οι ιερείς. Πώς είναι από τους ιεράρχες, πώς ήρθαν. Έβγαλε ανακοίνωση. Οι 9. Πώς είναι οι Μητροπολίτες, ξέρεις. Πώς είναι. Πώς είναι. Πώς είναι. 60-58 κάπου τόσο. Πες ρε, πώς είναι. Δεν ξέρω πώς, εγώ δεν τα ξέρω. Πες πώς είναι. Δεν ξέρω πώς είναι. Αφού τα ξέρεις. Πώς είναι όλοι στην Ελλάδα. Πες. 50. Μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Δεν το ξέρω πώς. 83. Ήρθαν οι 9. Οι 10. Οι 10. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ο Άνθιμος ήταν εκεί. Ο Άνθιμος, θα σου πω για τον Άνθιμο. Ήταν εκεί. Θα σου πω για τον Άνθιμο. Ήταν μισό. Εκεί. Να τελειώσω. Μισό. Να τελειώσω. Θα σου πω για τον Άνθιμο εγώ. Κοίταξε. Ο Άνθιμος είδε 500.000 κόσμο, 400 πόσοι ήμασταν εκεί πέρα.
και είδε ότι το λαϊκό έρισμα θα το χάσει. Και από υποχρέωση βγήκε 3 λεπτά. Ο Άνθιμος. Θα σου πω εγώ για τον Άνθιμο τώρα. Θα σου πω εγώ για την επίσημη θέση της Εκκλησίας, η οποία κατηγορείται στο Λαϊκό Δικαστήριο η ώρα 9.30, Ανατολική Θράκης 12, από το ραπτό.gr, ψηφίζεται. Ένοχη η επίσημη στάση της αστυνομίας, της Εκκλησίας, ναι ή όχι. Και για τα μίντια, ένοχη, ναι ή όχι. Αυτό. Δύο ψηφίζουν, Ελληνική Εκκλησία και μίντια. Πολύ καλά κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά θα... Αν τους αθώσει το κοινό, θα γίνει το Ανατολική Θράκης 10, 12, εκεί στο... Στη Γιάφκα τη δικιά μας. Ποια Γιάφκα, ρε. Γιάφκα είναι, τι είναι. Γιάφκα είναι. Πώς λέγεται το μαγαζί. Ανατολική Θράκη. Γιατί μου τζώνει, ρε. Θα το χτυπήσω, δεν μπορώ. Θα το σκοτώσω στον αέρα. Γιατί με μου τζώνει, ρε. Θα το σκοτώσω στον αέρα. Μην γυρνάει το μυαλό. Μην κόκκινα θα μου. Τόσο βλάκα είσαι. Θα ανεβάσει πίεση, δεν θέλω να σε. Τόσο βλάκα είσαι. Μην κατέβασε. 9 πίεση ανέβασε τη μικρή. Μη κατέβασε. 10 πήγε. Μη χάπη. Κοίταξε να δει. Βρε, δεν μπορώ να κουνά τα χεράκια σου. Σαν τα μωρά. Θυμάμαι το γιο ενός φίλου μου, είχα καιρό να το δω, έτσι με έκανε τα χέρια και μικρό. Δώσε μια μπουνιά σου χαρί τον έλεγα, έτσι έκανε. Σαν να βρει κάνα σαφό. Όσου 50 έγινε, 50 χρόνια βλαμμένο. 50 χρόνια βλαμμένο είναι. Λοιπόν, εντάξει. Μισό λεπτό, λίγο γιατί είναι σοβαρό. Σε μια σειρά. Ωραία. Χαίρομαι. Χαίρεσαι. Γιατί δεν καπηλεύτηκε κανεί το παραμικρό. Έτσι, μπράβο, σωστό. Ειλικρινά, θα χαρώ ακόμη περισσότερο μπράβο. Να δω όλου αυτού του λιμοκοντόρου. Αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, δεν τους εντάσσουν. Να σκοτώνονται μέσα στη Βουλή περισσότερο γι' αυτό. Συχαίνομαι κάποιους συνέλληνες οι οποίοι έντεχνα τώρα είστε ΣΥΡΙΖΑ, είστε απολιτικ, είστε άπατρις, δεν ξέρω τι είστε, περάσατε προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι είχε, ότι είχε 30.000 κόσμο. Ότι είχε 50.000. Εδώ, ο πλέον εδώ, μηδενιστή Έλαδο. Ο πλέον μηδενιστής ο οποίος κυκλοφορεί, θέλω να δώσει ένα νούμερο στον κόσμο για, με αυτά που είδες. Επειδή είσαι ο πλέον αντιδραστικός και μηδενιστής. Είχε μια 250, άρα είχε για μένα έχει. Ποιο 250. Έχω βίντεο Κώστα, πέρα με την πλάτη. Σε αυτά τα 90 που λέει η αστυνομία που πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ χαρτάκι. Και αυτοί οι 200 εναρχικοί που πήραν από το ΣΥΡΙΖΑ χαρτάκι. Τέλος. Και οι χρυσαυγίτες, όχι. Συνθήματα να καπηλευτούμε. Μπράβο τους. Εντάξει. Μπράβο τους. Τι μπράβο τους. Όχι να καπηλευτούμε. Αυτοί που κατεβήκανε και δεν βγήκανε να καπηλευτούν. Αυτοί που γράψανε, αυτός που το έκανε κεφάλας. Ναι. Αυτός δεν μοιάζει με το φαλακρό. Δεν πιστεύω να είναι ο φαλακρός. Δε. Μου έστειλα μια φωτογραφία. Να δω, ρε παιδί. Ότι είσαι εσύ αυτός. Ναι, και εδώ, μπροστά είναι ο Νίκος ο Χριστίδης. Πίσω από την κουβέντα. Ο Νίκος μοιάζει. Εσύ όμως εδώ. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Ποιος είναι, ρε φίλε. Ρε εσύ. Εγώ είμαι, ρε εσύ. Τι φοράς, δε. Τι φοράω. Αυτό που φοράς τώρα. Α, τότε ναι, είσαι εσύ. Λοιπόν. Έχεις απόλυτο δίκιο με 25.000 τούμπα, δεν πιάνεις τίποτα. Λέω στον διπλανό σου να λέει. Μην μου το αποκρύπτετε, λέει. Ναι. Το έψιλον τι έπαιζε. Το έψιλον δεν έπαιζε τίποτα. Τηλεμάρκετινγκ. Πέρασε μπροστά ο Ιβάν Σαββίδης από μπροστά μου. Δύο πράγματα που με εκνευρίσαν πολύ. Τον είδα μπροστά μου, πέρασε με την Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Ιβάν Σαββίδης έφυγε να πάει στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ναι. Δεν έφυγε να πάει στο συλλαλητήριο. Όχι, στη Μακεδονία Παλάς πήγαινε για να πάει στο γήπεδο. Και μας το δείχνει να και ήρθε στο συλλαλητήριο. Όχι, λάθος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάτι διαφορετικό. Τον είδα πέρασε από δίπλα. Αντιλήφθηκε. Με κάτι γαϊδούρια από δίπλα. Τιμήν... Όχι, όχι, δεν ήταν τόσο γαϊδούρια. Προ τιμήν του πέρασε από εκεί για να μην σε ακουμπήσουν στην πλάτη. Όχι. Ναι. Προς τιμήν του πέρασε μέσα από τον κόσμο. Αλλά δεν νομίζω ότι το έκανε για να πάει στο λαϊκό. Στο Μακεδονία Παλάς πήγαινε, να πάει στην ομάδα. Ακριβώς. Δεν θέλω να ακούω. Μου στέλνουν εδώ λέει. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα και άσε. Από την ΕΠ. Σε εξέλιξη βρίσκεται με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτών. Άκου τώρα. Δηλαδή. Δηλαδή κοκκινότα του έκλεισε ο Σαμαράς. Και εσύ έκανε αγώνα για. Πόσο μαλάκας πρέπει να ήμουν εγώ όταν έκανα απεργίες. Και φωνάζαμε έξω από την. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Η ηγεσία φταίει, γιατί πάντα η ηγεσία αυτή είναι που δίνει αποφάσεις και κάποιοι ακούνε, υπακούνε. Βέβαια το υπάκουος έχει και κάποια όρια. Εντάξει. Από τα πολύ υπάκουα παιδάκια, γι' αυτό φτάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ,
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του Φιλαράκη. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλις. Τέρμα το μεϊμάλις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε? Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κούβα? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Η Gina Vista επιστρέφει με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Σεντόνι με αστέρια. Επάνω σε σεντόνι με αστέρια. Με ρίξα μια βραδιά τα δυο σου χέρια. Και ήταλες και παίζαν ομάδαρες. Βροχή πέφταν τα σουτ και οι κολάρες. Για τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες, πρώτο τραπέζι Vista. Με ανανεωμένη πλατφόρμα, μεγάλες καθημερινές προσφορές και mobile site που αλλάζει τα δεδομένα. Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Για τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση για τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Αφιγραντήρας Μόρις. Με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Κάθε φορά που βάζω καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωρεπιταγές που εξαργυρώνω στην Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Το φαγητό της ημέρας δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη ημέρα.
Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα, ρύζι Καρολίνα σερών επιλογής 2 κιλά 50 λεπτά φθηνότερα 2 ευρώ. Μέλι ανθέων και κονοφόρων 1 κιλό 20% φθηνότερα 4,59. Και ντομάτες σε τσαμπί το κιλό 1,49. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσο Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο και αν χρειαστείτε, γι' αυτό είναι ο Κλειδαράς, το 85 27 27. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Θες να συνεχίσουμε την κουβέντα για το συλλαλητήριο? Όχι. Ή να πάμε στα ποδοσφαιρικά? Όχι. Φτάνει. 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 Δεν μου λες πόσες χιλιάδες ήταν? Μισό εκατομμύριο. Το όνομα ποιος το παίρνει? Το όνομα. Ναι. Δεν υπάρχει όνομα. Τι δεν υπάρχει όνομα? Δηλαδή αυτοί οι 500.000 ανατρέπουν το γεγονός? Το όνομα φυσικά και το ανατρέπουν. Τι ανατρέπουν? Θα σου πω δύο πράγματα για να συνοηθούμε. Ναι. Λοιπόν, το όνομα το οποίο έχουν δώσει στα Σκόπια είναι προσωρινή ονομασία. Ναι. Όχι, με αυτό όλο που έγινε τώρα. Τώρα ναι. Θέλουν ναι. Να τελειώσουν για να κάνουν μια αναβαθμισμένη βάση. Ωραία. Στα Σκόπια οι Αμερικανοί. Οι Αμερικάνοι. Σε και με καντάρια το πώς θα λέγεται, θα λέγονται τα Σκόπια. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέγω, ναι. Έτσι λες εσύ. Γιατί τους Αμερικανούς ενδιαφέρει τον Μπακίρι. Ναι. Τον το άρα χρήμα. Το όνομα δεν θα λέγεται Μακεδονία. Λοιπόν, αφού πήγαμε εμείς 500.000 εκεί. Άκουνα. Εμείς 500.000 ναι. Δεν κατεβήκαμε μόνο για το όνομα. Γιατί κατεβήκαμε? Κατεβήκαμε για τη μείωση μισθών, συντάξεων, για τον έμφυα, για όχι, τα πάντα. Όχι, όχι, δεν κατεβήκαμε. Έπρεπε να δοθεί κατά. Έτσι λέγω, μπορεί να είμαι λάθος. Εσύ νομίζεις με τον κόσμο. Μπορεί να είμαι λάθος. Λάθος. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Ναι. Λέγε ρε κόκκινε, κατεβήκανε 500.000 κόσμο. Σου είπα. Ωραία, σου είπα. Τώρα, όταν γίνει επίσημο το όνομα, θα λέγεται Μακεδονία τα Σκόπια, ναι ή όχι? Αυτό θέλω. Το αποτέλεσμα του συλλαλητηρίου. Θα φανεί. Ποια φανεί? Θα φανεί. Θα φανεί χαλκιά, ποια φανεί? Θα φανεί. Θα φανεί. Εσύ τι λες θα γίνει? Ελπίζω να του φωτίσει ο Θεός και να μην ονομαστούν. Βρε στο Θεό εκεί πέρα και το διάβολο ίσως να παίξουν το τάβλι τους. Εγώ εσένα ρωτάω. Τι λες να γίνει τώρα με τους 500.000? Για πες. Θα κερδιθεί το όνομα. Θα φανεί από τους πολιτικούς. Θα φανεί από τους πολιτικούς. Αφού πήγαμε εμείς στην πολιτική, αφού είναι σάπιοι. Τέσσερις. Τέσσερις. Φλεβάρι. 4 Φλεβάρι. Γίνεται στην Αθήνα ναι. Για τη Μακεδονία σε όλη τη. Ωραία, θα μαζευτούν και εκεί 500.000. Το όνομα πού θα πάει? Θα το κρατήσουν οι Σκοπιανοί? Θα κερδίσουμε δηλαδή με αυτό που κάνουμε? Αυτό. Κανονικά πρέπει να κερδίσουμε για πλάκα. Κανονικά. Ναι. Στο τέλος τι θα γίνει, εσύ λες? Θα κερδίσουμε. Εγώ λέω θα χάσουμε. Εσύ είσαι πάντα απεσιόδοξος. Εγώ δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξος, εγώ είμαι λογικός. Εγώ λέω τα Σκόπια σε 2 μήνες, 3 μήνες, πότε θα βγει απόφαση, το Μάιο. Θα λέγονται Μακεδονία. Θα έχει και το όνομα Μακεδονία μέσα. Εσύ λες θα είναι αντίθετα. Βαρτάρσκα θα τη λένε. Ραμόσκαγια. Ναι. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Μπορεί να τη λένε Γιβραλταρόσκαγια. Μουνόσκαγια, πώς θα τη λένε. Γιφτοσκοπιανούς. Γιφτοσκοπιανούς. Εδώ θα είμαστε το Μάιο, αν δεν περάσει κανένα φορτηγό από πάνω μας. Να είμαστε εδώ και να δούμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στα θέματα τα άλλα. Λοιπόν. Ναι, λέγε. Έχουμε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση από χτες. Ποιος έχει έντονη αντιπαράθεση? Εγώ με σένα. Για ποιο λόγο? Γιατί εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Εσύ εκνευρίστηκες. Ναι. Γιατί εκνευρίστηκες? Που προσπαθείς να με πείσεις ότι το πέναλτι του Ολυμπιακού είναι πέναλτι. Τι σε, να σε πείσω ότι το πέναλτι του Ολυμπιακού. Να σου πω κάτι. Είτε είναι πέναλτι είτε δεν είναι πέναλτι, η Ξάνθη πήγε σαν την Κότα να κλωσίσει τα αυγά στο Καραϊσκάκι. Όπως πήγε ο Ατρόμητος να κλωσίσει τα αυγά στην Τούμπα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Τώρα, είναι πέναλτι γιατί είναι ανόητος ο έξω αριστερά ο Φασίδης. Που κάνει πέναλτι με πλάτη τον
τον Φορτούνη στο όριο της περιοχής. Δεν υπάρχει πένα. Σκαμνάκι τον κάνει Φορτούνη. Τι σκαμνάκι έκανε. Καταρχήν η Ξάνθη πήγε σαν την Κότα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Κότες. Όπως είναι κότες ο Ατρόμητος στην Τούμπα, η Κέρκυρα κτλ. Όποιες είναι πιο κότες. Με Σβάρνα δεξί μπακ δηλώσαν τον Παξεβανίδη στο αυτό το μάτς. Ο Σβάρνας είναι στόπερ. Πάρ τον δεξί μπακ απέναντι στο Μιράλας. Ο Μιράλας με τον Σβάρνα περίμενε να κάνει περισσότερα πράγματα. Ούτε το μισό από ό,τι είναι στο, από ό,τι έφυγε. Είναι πάει να γίνει ο Βιερίνια του Ολυμπιακού. Έτσι το βλέπω. Περιμένω να τον δω. Όπως περιμένω τον Βιερίνια που ανέβηκε σαν αριστερό μπακ. Μελιόπουλος. Δεξί στόπερ. Δεν βάζει το λυσγάρα. Ο Μελιόπουλος είναι 17 ετών και στο σούπερ μάρκετ η μάμα του δεν πήγε να αγοράσει ξηραφάκια ζιλέτ σούπερ σίρβετ γιατί αυτός είναι αμούστακος ακόμα. Πάμε παρακάτω. Κασάδο. Εκπληκτικά αδιάφορος. Και κόκκινη κάρτα στο 2-0. Από εκεί και πέρα ο Τριάδης. Εντάξει, από σεραϊκό χωριό τώρα δεν περιμένω εγώ τον άλλο με βαμμένο μαλλί. Θα ρίξει και ήρθε από το Χόλιγκουντ να πούμε. Εντάξει. Ο Φασίδης είναι καλός παίκτης. Εντάξει. Ο Γέρης περπατούσε. Πήγε η Ξάνθη για τουρισμό. Τώρα είναι μπέναλτι, δεν είναι μπέναλτι. Δεν το κάνει το μπέναλτι με πλάτη το Φορτούνι. Βλέπω σε μια φάση το Φορτούνι στο 18. Έχει ανέβει λίγο επάνω η Ξάνθη. Είναι αποδιοργανωμένη. Πετάει να πούμε ο Ταχτσίδης μια παλιά στον Φορτούνι και βγαίνει ο Φορτούνι στο ένα μέναν. Ή με το Φλίσκα ή με τον Κασάδο. Λέω εδώ, είναι στα 4 μέτρα ο Μπακ, ο Φορτούνης, θα κάνει λέω το ένας μέρα, θα πάει τον περάσει. Πού να πάει η Κότα ο Φορτούνης το ένας μέρα. Πεσμένος, αυτά τα λέω για τους Ολυμπιακούς που θα έρθουν στην Τούμπα με αυτό το Φορτούνη και με αυτό το Μυραλά, θα πάρουν διπλό, πεσμένος. Και τώρα μαλώνουμε εμείς οι δύο σε ξένα χειρώνα. Άμα εξάνθη και με τον Πάοκ εξάνθη Κότα στο 0-3. Εξάνθη Κοτούλα και με Ολυμπιακό και με Πάοκ. Τελειώνει η κατάσταση. Εγώ δεν μίλησε για Κοτούλα! Κοτούλα. Μιλάω για πέναλτι. Το πέναλτι εσύ είναι. Εσύ θα το έδινε πέναλτι. Θα το έδινε πέναλτι. Αόματος. Μα αφού είναι ηλίθιος ποδοσφαιρικά ο Φασίδης, τι να κάνω. Έχει πλάτη τον άλλον στα όρια της περιοχής και τον σκουντάει. Πάει από πάνω και τον καβαλάει. Είναι βλάξ ποδοσφαιρικά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τον βλάκα τον δικαιώσουμε. Πάμε άλλα θέματα. Τα δύο offside να πει εκεί με τον επόπτη. Εκείνο είναι το θέμα. Που αφήνει τον Ολυμπιακό 2-3 offside και λέει παίζεται. Και ο Πρίγιοβιτς offside στο τρίτο γκολ. Ποιο από πού είναι offside το Πρίγιοβιτς. Στην ίδια ευθεία είναι ο Πρίγιοβιτς. Μισό κορμί μπροστά είναι. Μισό κορμί μπροστά είναι. Λοιπόν, στο αλλά δύο... δεν επιτρέπει να σου πω κάτι. Ναι, στο είναι... 2-0. Θα πω. Άκου. Θα στο 2-0, αν βάλει και 3, δεν πειράζει. Αυτό ακριβώς. Τα offside μισό... του Ολυμπιακού ήταν. Με πρόλαβε. Με πρόλαβε. Σε πρόλαβα. Αυτό για να εξηγηθούμε. Επειδή λένε πολύ. Τα... Μισό λεπτό. Του Πρίγιοβιτς. Είτε ναι. Είναι 2-0 ή 3-0. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν επηρεάζει τον αγώνα. Είναι τελευταία φάση. Το παράσο στον Πάοκ. Έτσι ο Πάοκ τον παράσο με 3 στόπερ. Δάγκωσε τις λαμαρίνες ο Παράσκος με τον Μπάουκ, με τον Ζησόπουλο σέντερ μπακ και τον άλλο τον Μπαρτολίνη του Ηρακλή. Θα πάω εγώ τώρα μαζί με σένα, σε ένα σμένα, τους έχουμε περάσει για πλάκα και τους δύο σε ευθεία. Ισχύει αυτό που λέω. Ισχύ, ότι δεν επηρεάζει, ό,τι είχα πει. Ισχύ, δεν offside του Πρίγιοβιτς, στην ίδια ευθεία. Μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Και στην ίδια ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Διαφωνούμε σε δύο φάσεις. Τι σημαίνει, ότι έχει κάποιο δόλο. Είναι γκολ και του Πάουκ είναι γκολ. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι του Ολυμπιακού, για μένα offside. Είναι πέναλτι του Ολυμπιακού. Όπως είχα πει τότε. Όπως είχα πει για τον Ζαχαριάδη, ναι, το ναι. Δεύτερο πέναλτι, ειδικά το δεύτερο ναι, πέναλτι, ναι. Δεν επηρεάζει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή είναι κακή οπτική γωνία, λάθος. Πήγε η Ξάνθη εκεί, άνοιξε τις ποδάρες της, να πούμε, σαν τη Βάνα Μπάρμπα, με δεξί μπακ το Σβάρνα και δεξί στόπερ το Μελιόπουλο. Και άσε τώρα τις ιστορίες. Ο Ζίβκοβιτς ήταν ο ήρωας του παιχνιδιού με 3 γκολ. 2-3 γκολ το πιάσαμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παίζω με το Μάτζιο. Παίζω με το Μάτζιο κάθε εβδομάδα την Ελλάδα, 8 μάτς, με 1 ευρώ. Του τα λέω εγώ, τα γράφει ο Μάτζιος. 1 ευρώ εγώ, 1 αυτός. Έχει σε μια εταιρεία εκεί πέρα, με μια κάρτα αυτός, εγώ δεν έχω. Μου λέει, λέγε. Του λέω, γράφε. Over ο Παναθηναϊκός. Μου λέει, παίζει ο Δόνης σεντερφόρ. Ρωτσιόλης είναι προπονητής, πάμε, over. Βάλε ένα χ την ΑΕΚ, λέω, διπλή ευκαιρία, θα δαγκώσει τα σίδερα με υποκούγιας με την ΑΕΚ. Χ. Βάλε, λέω, άσο την Πλατανιά. Κάποια στιγμή θα κερδίσει. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα, δεν είναι έκτρωμα. Κερδίζει. Έτυχε. Βάλε 2-3 γκολ τον Πάοκ, του λέω. 2-3 γκολ, το πιάνουμε. Χ τον Πλατανιά. Χ τον Πανετολικό, το πιάνουμε. Η Λαμία, ο Τζεβελέκος, λέω, θα κερδίσει. Οι άλλοι πολλά μάτς έχουν πάρει. Χαλαρά θα πάνε, θα χάσουν. Και γίνεται το σκηνικό, παίξε και 2-3 γκολ τον Ολυμπιακό και παίξε 2-3 γκολ με τα Γιάννενα. Και μου λέει ο Μάντιος, αν τα πιάσουμε τα 7, λέει, στο 8, λέει, θα τα μαζέψω τα λεφτά, ό,τι μας δώσει, λέει, τα πάρουμε. Εντάξει, του λέω. Τον παίρνω το Μάντιο τηλέφωνο, είναι 1-1. Το μάτς στο 89, τα Γιάννενα. Έχει λήξει η Λαμία,
Έχει λήξει η Λαμία γιατί τα Γιάννα καθυστερήσανε. Έχει λήξει ο Δοδέλας 1-1. Και παίρνω τον Μάτζιο να τον πω. Λέω το πολύ πολύ σε 2-3 λεπτά. Μπει ένα γκολ ακόμα, 2-3 γκολ. Να τον πω, άστα ρε, 2-3 γκολ θα πούνε. Και στο Καραϊσκάκι, άσε να το παίξουμε το 550 ευρώ να τα πάρουμε. Και γίνεται εκείνο το λάθος με τον τερματοφύλακα, τον πρώην του Ηρακλή. Πώς το λέγανε? Χουάντερσον. Όχι Χουάντερσον, ρε Χαϊβάνη, τα Γιάννενα που παίζουν. Στα Γιάννενα που παίζει. Πώς το λένε το παιδί? Ο Γιαννίκογλου. Ο Γιαννίκογλου. Τι κάνεις ρε Γιαννίκογλου εκεί πέρα, δηλαδή δεν μας λυπάσαι να πούμε. Βγαίνει μπάλα κόρνερ, πάει την πιάνει και του φεύγει μέσα από τα χέρια στο out. Δηλαδή άμα δείξεις που χάσαμε τα λεφτά σε ποιο γκολ, με λέει ο Μάτιος ποιος μας μούτζωσε. Λέω ο κόκκινος με τα πόδια του, τα πλατιά λέω. Από την κακία του λέω για να μην κερδίσουμε. Αυτό το κάθαρμα λέω φταίει να πούμε κτλ. Γιατί λέω άμα κερδίζαμε, ξέρεις τι θα έλεγε? Συγχαρητήρια. Δεν θα το έλεγε με την ψυχή του. Μπράβο. Σου βάζει το καπέλο. Τόσο κομπλέξικο λοιπόν. Τι είναι κομπλέξικο? Άσε που θα ήθελε να σε κεράσουμε και σε κάμια ταβέρνα εκεί πέρα. Καφέ θα με κερνούσε. Αυτό σου βάζω πάντα και όταν πιάνει. Να σε κάνω μωρέ. Και ένα καφέ. Να σε κάνω μωρέ πλατιπόδι. Πε ρε αλήθεια, αν σε έχω ζητήσει. Το σταμπάνι το Γιαννίκογλου που πήγε άλλο και τον έβαλε στα Γιάννα το μερτικό. Εκείνο το πλατιπόδι δεν πατώ. Ζήτησα ποτέ μερτικό. Τι καφέ σε βάζω, κερνά. Τι κερνά. Αυτό είναι αλήθεια. Ρε Γιαννίκογλου, απέτα τα γάντια ρε και πάνε πε στη λίμνη των Ιωαννίνων να πνιγίδρε. Λοιπόν, επειδή δεν είσαι. Απέτα τα γάντια να πνιγίδρε. Λιμοτάγαρο Γιαννίκογλου. Λιμοτάγαρο. Είσαι πάρα πολύ καλός. Λιμοτάγαρο. Θα σου πω τι έχουμε δώσει. Εμείς ας τη δώσαμε. Όχι, ας τη δώσαμε. Ναι. Ό,τι δίνεις θα παίζεις. Δεν όχι, ας θα δίνεις, θα παίζεις. Τι δώσαμε. Είσαι πολύ καλός. Γιατί. Άλλο καλός. Πάμε πάνω. Πλατανιά Λεβαδιακό, εγώ το δίνω over, το δίνει άσο. Το δίνει άσο. Ωραία. Παναθηναϊκός Κέρκυρα, εγώ το δίνω γκολ, το δίνει over. Το πιάνω. 2-0. Ναι. Λάρισα ΑΕΚ, το δίνω ξερό χ, το δίνει άσο χ. Ναι, το πιάνουμε. Ελπίζω τώρα να καταλάβανε κάποια εξής που με βρίζανε. Μπράβο, σωστό. Για ποιο λόγο το έδινα ξερό χ. Τι. Την ΑΕΚ τουλάχιστον την έχω φόρτε. Μπορεί το διπλανό. Να έχετε δίκιο, το λέτε εμπαθή. Εμπαθή, ε. Τώρα θα δείτε την Αγία Σοφιά. Θα δείτε την Αγία Σοφιά στα πρωτοσέλιδα. Μπορεί... Τα γάρια εξίδε. Μπορεί να έχετε δίκιο, εμπαθή. Γιατί τη βγάζει κάθε φορά θα πάθει θλάσιο. Ένα κρίση πανικού, άλλο τσιρλιπιπίο. Ναι, αλλά όταν σα λέμε ότι υπάρχει παρασκήνιο στο παιχνίδι. Ποιο? Το ότι ο Κούγιας είπα να τα δώσετε όλα. Θέλω να είστε παλικάρια. Έξτρα πριν τους έδωσα. Σαν παίζετε τελικό Champions League. Γι' αυτό σας λέω βρώμα η δουλειά. Πάω Καπόλλος Μήνους, το δίνω 2-3 γκολ, εσύ άσο και άντερ. Το χάνεις από τον γκολ που λες ότι είναι κανονικό. Εντάξει. Να. Εντάξει. Και... πάρε. Λαμία Αστέρας Τρίπολης, το δίνω 0 ως ένα γκολ. Εσύ το δίνεις άσο. Εγκληματία ο διαιτητής του μετράει αυτό το γκολ. Δεν ξέρω, δεν το είδα το μάτς. Χέρι, με το χέρι. Δεν το είδα. Πανετολικό Πανιόνιο, το δίνω over, εσύ το δίνεις χ. Είμαστε και οι δύο τυχεροί. Πρώτον, γιατί ο Πανιόνιος έκανε μία τελική. Ναι. Ήταν άθλιος, έπρεπε να κερδίσει ο Πανετολικός. Ναι. Και αυτός τυχερό ήταν στον γκολ. Παρακάτω. Και πρόσεχε τώρα, πόσο τυχερό είμαι εγώ. Πας για ένα τρόμπτο, το δίνω εγώ χ. Με 4 γκολ που μπαίνουν από το 70 και μετά μάλιστα με 3 γκολ που πίνουν 86, 89 και 91. Εσύ το δίνεις άσο και το χάνεις το 91. Και ο Ολυμπιακός ξανά το δίνω εγώ. Γκολ γκολ, εσύ το δίνεις over. Το παίρνεις εσύ over. Το γκολ γκολ το χάνεις. Τι να τους δώσουμε άλλο ρε κόκκινε. Τι να τους δώσουμε. Καλά πήγες. Τις καταθέσεις από την Αλφα Μπανκ να τους δώσουμε. Τι να τους δώσουμε άλλο. Τι να τους δώσουμε άλλο. Λέω να είμαστε δίκαιοι. Τι να τους δώσουμε άλλο. Να είμαστε δίκαιοι. Καλά έκανες και το παίξε το δελτίο. Λέω ότι δώσαμε. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ο Μάντζιος ακόμα πυρετό έχει. Δεν άθει στη δουλειά. Δεν ανέχεται να χάνει. Πόπο λέει τι λέει. Ποιος μας μούτζωσε να χάσουμε 2-3 γκολ αυτό το κολοπέχνιδο. Γιαννίκογλου, πέσε στη λίμνη των Ιωαννίνων να πνιγείς ρε ταγάρι που τρως τέτοιο γκολ και χάνω 550 ευρώ. Λιμοτάγαρο, τερματοφύλακα εσύ ρε, λιμό. Μου ήρθε μια απίστευτη φωτογραφία. Τι απίστευτη λέγε ρε. Και ψάχνω να τη βρω. Τι. Έλα εδώ. Ζώων, έλα. Έφυγε το ζώο. Έπαιξε 8 παιχνίδια, τον έδωσε τον άλλο να παίξει. Εθνικό και Γάλλιο τον έδωσε. Και το έβαλε το Γάλλιο στο 96. Στο εθνικό το έβαλε. 3-1 και στο Γάλλιο. Τον έριχα, έχω κάτι πινέτη, το όλο δεν παίζω ρε σε ξένες τέτοιες. Λοιπόν, δίκαιο και από το προσίδιο Φράγκο σήμερα είπε ότι αν γίνει πρόταση θα ηγηθεί κόμματος. Όλοι ψάχνουν κέρδος από το εθεσμό φιλαλητήριο. 2-67. Κάτι σου κοπεί, ο απέναντί μου επειδή είναι μεγάλη μαϊμού, το ξέρει. Μεγάλος θεατρικός Γάλλος συγγραφέας Ζάκ Οκτώ λέει: όλες οι επαναστάσεις διατηρούν, κρατάνε 15 μέρες. Μετά αρχίζει η μάχη για τη μοιρασιά. Συμφωνείτε κύριε Χατζηγεωργίου? Δεν λέμε τώρα τι είναι αυτούσιο, στο περίπου.
Γιατί δεν μας το έδειχνε το ε, λέει. Ο Ιβάν μόλις γέμισε η παραλία, περπάτησε μια βότα για διαφήμιση. Λάθος, φίλε. Εγώ που είπα ότι ξέρεις, αυτό εδώ τη βγήκε, δεν νομίζω ότι βγήκε για να κάνει το φιάκα. Άμα ήθελε να τον κάνει το φιάκα, και την άνεση έχει να την κάνει και ό,τι γουστάρηκαν. Στο κάτω-κάτω, ο Ιβάν δεν είπε πάτε συλλαλητήριο και όχι γήπεδο. Σε παρακαλώ. Τελικό κυπέλου ΟΑΚΑ λέει πάνω από 50.000 κόσμο. Μιλούσα τηλέφωνο και ανέβαζε φωτό συνέχεια όταν μα κάρφωνε ο Μπέρκ. 7-13. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι υπερσύγχρονα και είναι επιφορτισμένα με επιπλέον κεραίες και σήματα και τρόπους κινητής τηλεφωνίας για να μπορούν να το καλύπτουν. Τι να καλύπτουν, ξανά δεν είναι ασώδη. Λέω, υπάρχουν συστήματα σε γήπεδα, ναι, για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα σήματα και τις κεραίες. Από το ίδιο σημείο φωτογραφία. Το ίδιο κόσμο. Όχι, εγώ δεν λέω ότι είχε ένα εκατομμύριο. Όχι, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Εγώ λέω ότι είχε 500.000. Λοιπόν, σήμερα στην Μαρμίτα, Ανατολική Στράκης 10. 10-12. 10-12, το φαρμακείο. Δίπλα στο, δίπλα στο φαρμακείο εκεί. Θα τα λέω σωστά. Ναι. Δικάζεται η ελληνική εκκλησία, η επίσημη, και τα μίντια, τα αθηναϊκά, για το διστάσεις τους απέναντι στο συλλαλητήριο. Ο Φαλακρός λέει, Ο Φαλακρός. Ο Πόκολο λέει, ναι, την επόμενη φορά που θα πεις βλακία θα κατέβει κάτω. Διάβαστο. Μισό λεπτό. Πού, αυτό εδώ το κάτω. Το τελευταίο. Πού είναι. Θέλω. Αυτά τις αφήσεις δεν τα πάω καλά. Με τα δάχτυλα μου. Αυτό. Λέει. Δεν τρώγαμε φαλακρά με τον κόκκινο. Και πώς κάνετε αυτές τις σκυλιές, αυτές τους αφαλούς. Σαν τα ψιά από χύτρα ταχύτητος. Συμφωνώ, Δημήτρη. Ναι. Τα Σκόπια κινδυνεύουν τους Αλβανούς, βεβαίως. 60% είναι οι Αλβανοί. Στα Σκόπια. Έχουν και Κωσυβοπαίδιο, έχουν και Κωσοβάδες. Έχουν και Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες εκεί, μπόλικος που. Μην μπερδεύεις, ναι, την οικονομική. Ναι. Την οικονομική πολιτική. Mm. Με το φωτογραφία με το φίλο στον Πασκουάλ. Ναι. Εντάξει, και βλέπε κόσμο. Παπάδες. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πιο υποτονικούς από αυτούς. Πολύ υποτονικό, δεν είχε παλμό. Και 10 εκατομμύρια να κατεβαίναμε, δεν είχε παλμό. Τι σημαίνει δεν είχε παλμό. Αυτή που ήταν από. Ρέση, σου είπα κάτι. Μη με διακόψει, δεν με παρακαλώ, ρε, είναι κάτι να χαροποιεί. Δεν είχε το Χριστόδουλο τον ηγέτη. Ναι, εσείς περιμένετε. Αλλά περίμενε. Ναι. Ο κόσμος έχει ανάγκη σε κάτι να πιστέψει. Ναι. Ο κόσμος. Κόμος. Άντε θα το πω και πείτε. Πες το, ρε Γρηγόρη, πες. Ο κόσμος πίστεψε σε ένα μέσο. Ναι. Που λέγεται Μετρόπολη. Μη ρε κόκκινη. Και φώναζε το και. Το χαλά, και συμπαραστάθηκε. Είναι ευλογή, όχι κόκκινη. Και συμπαραστάθηκε σε αυτού οι οποίοι διοργανώσανε και δεν γνωρίζω κανέναν από αυτού που διοργανώσανε. Αυτοί οι οποίοι ομιλήσαν. Ήταν άχητοι, ανέραστοι το 80%. Μόνο ο Παπάς και ο Φραγκούλης κουνήσανε λίγο τα αίματα. Όλοι οι άλλοι, οι Βλάχοι, οι Σλάβοι, οι Βλαχοπόντιοι, οι Πόντιοι, οι Ετιβδίοι, ρε εσείς, τα ίδια, ούτε να κινηθούν τα αίματα, ούτε να κινηθούν οι ψυχές, ανέραστοι, και εκείνος που δεν ξύλο ήταν αυτός εκεί ο Αμερικάνος, ο Ελληνοαμερικάνος, ο Πόντιος, που έκανε την Αμερική ότι είναι μια χαρά κτλ. Εκείνον έπρεπε να τον κατεβάσουν και να τον αρχίσουν στις φάπες. 80 χρονών άνθρωπος ήταν, βλάκα. 80 χρονών άνθρωπος, αλλά τη δημοσιότητα την ήθελε να ανέβει πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, 80 χρονών άνθρωπος ήταν. Που πήγε να με κάνει δημόσιες σχέσεις με την Αμερική. Δούλος. Ο δούλος της Αμερικής. Τετάρτη ξεκινάει την επίθεση με νίκη στο Καρεσκάκι. Πάμε ΑΕΚ, δεν χάθηκε τίποτα. Ναι, κοίταξε. Κότες με Γαύρο, κότες με ΠΑΟΚ. Άρε ΑΕΚ, πόσο διαφέρεις. Ναι, η ΑΕΚ. Τώρα στο Καραϊσκάκι έχει το πλεονέκτημα. Γιατί δεν θα ανοιχτεί να παίξει αυτά τα 4-4-2 του, πρέπει να κερδίσω με αργά χαφ, με μπακασέτες εξτρέμ, με Χριστοδουλόπουλους, με οξυγόνο 30% στο κάθε πνευμόνι αντί για 100%. Θα χάσουμε, κύριε, περίμενε. Ναι. Εγώ το είπα το Σάββατο, δεν κερδίζει, το έστειλα στον Κού για μήνυμα. Να σου στείλω το μήνυμα. Αλλά περίμενα κάτι παραπάνω από τη Λάρισα. Σε κάποια κόντρα περίμενα να βγει. Κούγια Αλέξη. Δεν χάνει σήμερα με 4-4-2 η ΑΕΚ. Έχει σίγουρα ένα γκολ στην κόντρα επίθεση. Κώστας Ραυτόπουλος. Δεν χάνει. Ξέρεις που χαμογέλασα για την πάρτι σου. Πού χαμογέλασες για την πάρτι σου. Σε έβριζα χτες. Με έβριζα. Καλά έκανες, γιατί πρώτη φορά έβριζα. Χαμογέλασα ένα πράγμα. Πού ρε. Το βράδυ εξαντλημένος με όλα αυτά. Τι έκανες και από τα λουκάνικα που έβγες, εξαντλήθηκες. Έκατσα να παρακολουθήσω σε επανάληψη παιχνίδια να δω. Ποιο είναι σε επανάληψη παιχνίδι δηλαδή. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δεν είναι σε επανάληψη. Δεν το πιστεύω, ρε κόκκι. Πίστεψε το. Δεν το πιστεύω. Πίστεψε το. Άλλο πιο μάτσι είδες εχθές. Άσε γιατί είδα. Τι το δώσω μάσο. Μπαρτζελόνα είδες. Το δώσω μάσο. Το 0-5 το έδωσε εσά. Ημίχρονο 0-0, λέω κοντά είμαστε. Ημίχρονο 0-0. Και μετά. Ένα πράγμα άμα έξερε μπάλα. Και μετά άρχισε να γέρνει το γήπεδο. Αυτό έπαιζε με 3 στόπερ.
και η μπακ του ήταν εξτρέμ. Δηλαδή έπαιξε αντί με τετράδα στην άμυνα, έπαιξε, όχι πεντάδα, τριάδα. Ναι. Ανέβασε άστα, τα εξτρέμα πάνω. Τι άστο άστο. Πίεσε και στο δεύτερο, δεύτερο κρεμάσανε. Τι άστο άστο ρε. Τι άστο άστο. Την έκανε και, και το γκολ το πρώτο το βάζει χαφ. Εκείνο το πρώτο γκολ μετράει σε κάθε περίπτωση. Την έκανε και ο Ρακιτζής. Λοιπόν, Ράκητη, ο Ράκητζης. Το βάζει ο Ράκητζης. Σ' αγαπώ. Ναι. Και έχω τον Κονέ στην ΑΕΚ. Ράκητης κάτω μήνυση ναι, ναι. Σε προσβάλλει. Έχω τον Κονέ και τον άλλο τον χαφ της ΑΕΚ. Το ξεχνάω το συνέχεια. Δεσκαμπάζω, ναι. Το δεσκαμπάζω. Τον πήρανε για καλό παίχτη να πούμε ο Τσιγκουναράς. Ο Μελισανίδης. Και βλέπω τώρα Μελισανίδη μου την άλλη μέρα φωτογραφίες εκεί. Τα τσατσάκια δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και η Original, η Floriginal. Η Αγία Σοφιά ξεκινάει! Η Μπολντόζε! Ισχύει! Ισχύει. Περηφάνεια για το χθεσινό συλλαλητήριο. Ντροπή στη δημόσια τηλεόραση προτίμηση του καλλιτέχνη Κοπαντινάς. Γουρσούς, ράπ την κάναμε την κέρα τελικά. Αργιανάρα, ΑΕΚ. Καλά είναι, ρε. Ένα μάτσο που δεν μπορεί να το κερδίσει, μην το χάνει. Μπράβο σε όλο τον ελληνικό λαό που ήταν εκεί και εσά και το ραδιόφωνο σα που τα λέτε έξω από τα δόντια. Οι περισσότεροι δεν έχουν δόντια εδώ γι' αυτό. Κόκκινε δώσ' του. Ένα ασώδιο εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να μην σηκώνεις γιατί τον ξαπλώσεις για δύο εβδομάδες. Είναι κρίμα. Σε λυπούνται κιόλας. Αφού έχω το λαϊκό αίρισμα, ρε, κορόιδο. Σιγά μην κάτσουμε Κυριακή μεσημέρι να δούμε ταινία για φαγητό, να δούμε 500.000 άτομα να τα πάνε γύρω-γύρω σε κάτι που δεν μας αφορά εδώ στην Αθήνα. Πολλά ζητάς, Γρηγόρη. Καλός. Έξυπνος. Μάλιστα. Ξύπνησαν και χωρίς ξυπνητήρι. Ωραίος. Ναι. Ράπ το νου σου γιατί μας τραβήξε ένα πόρδο με τα βρώμικα που έφεγε χθες κάτω. Θα σε στείλει αδιάβαστο. Καλησπέρα, παιδιά. Το story δυστυχώς έχει ο Καμένος έχει δεσμευτεί πως αν υπάρξει ο όρος Μακεδονία δεν του ψηφίζει. Προκυρήσουν εκλογές και ο Τσίπρας έχει το τέλειο άλοθη καθώς δεν του φτάνουν τα κουκιά. Αν δεν είναι χούντα τον ΜΜΕ αυτό, τότε τι είναι. Κόκκινο σχολίασε τη στάση της εκκλησίας. Ντρέπομαι για την επίσημη εκκλησία μας. Φίλε μου, κόμμα. Χάιδεψε του. Στα λέω τα πράγματα όπως είναι. Χάιδεψε του. Άγνωστο γιατί ναι. Ο Ιερώνυμος έλεγε κάνουμε. Αγρυπνίες. Διαφωνώ. Βέβαια. Ο Άνθιμος μαζί. Τα βρήκε με τους κομμουνιστές ο Ιερώνυμος. Ο Άνθιμος ήρθε κανονικά. Ο Άνθιμος. Εγώ ο Άνθιμος... λέω ότι ο Ιεράρχης καταρχήν. Ναι, ναι. Εδώ ναι, ναι, ναι. Οι Ιεράρχες που ναι. έχουμε. Ναι. Δεν σου είπε κανείς ότι έχουν αλάθητο. Βρέπει τουρκοκρατίας κλεισμένες στα μοναστήρια ήταν. Δεν έχουν αλάθητο. Βρέπει τουρκοκρατίας τα είχαν βρει επί τουρκαλάδες. Δεν έχεις κρίση εσύ να καταλάβεις. Βρέπει τουρκαλάδες τα είχαν βρει επί τουρκοκρατίας. Ούς βρεκουμούνι θα πεις ότι. Η εκκλησία, ο Χίτλερ επάνω τους φύλαγε τις εικόνες το 45. Άσε μας καημένε τώρα και ο Ιερώνυμος. Καλησπέρα, ο Ιερώνυμος με τον Τσίπρα τα βρήκαν μια λόγω συμφόρ... και ο δικός μας ο, πώς το λένε, ο Άνθιμος. Άξιος. Είδε, τι άξιος. Ήρθε. Είδε 300.000 ήρθε. Κόσμο, ναι. Σου λέει χάσω την πελατεία 500 τώρα. 500 ήταν. Βρε, θα χάσω την πελατεία τώρα. Παιδιά, λέει, ασγώ τρία λεπτά κι εγώ. Λόγω της μεγάλης συμφόρησης συνδρομητών κινητής κλαβών, οι ραδιοκυστρέλες περιοχές δεν δίνεται να σηκώνουν μεγάλο αριθμό σημάτων. Και κόβεται το δίκτυο. Επίσημη ανακοίνωση από τις εταιρείες. Τα γήπεδα υπάρχουν ειδικοί αναμεταδότες που μπορούν να χωρέσουν αρκετές. Άμα ήταν πατριώτες και αυτοί, ας βάζαν ειδικούς αναμεταδότες. Φυσικός είναι ο φίλος ο οποίος. Φυσικός είμαι. Ναι. Τι φυσικός είμαι. Τον Αμερικανό όταν μίλησε για την Αμερική, το Γιούχαρα. Τι το Γιούχαρα, εγώ ξεκίνησα το Γιούχαρα. Εγώ την ξεκίνησα τη Γιούχαρα. Καλά που είσαι εσύ. Εγώ τον έριξα κάτι Παναγίες. Είσαι βλάκας. Ού, του έχω ρίξει πράγμα. Δεν ισχύει αυτό με βάση, λέει. Δεν έχουν βάση εκεί. Είπα στο κόσμο που είναι βάση, παρακολουθώ την αυτό. Νίκος από Καστοριά μας καλημερίζει. Ναι. Προ Χριστού προφήτες όσοι ακούμε και βλέπουμε. Ράπ είσαι δάσκαλος. Τέλος, λέει ο φίλος. Παλεύουμε. Εσύ πώς βρήκες λύση, λέει. Αμένως θα την πάρουν την ονομασία και το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Μείνε εδώ γιατί έχουμε δουλειά. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά. Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία.
Σκλαβενία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά, όσο πουθενά. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για δώσε μου από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα κάνω. Τα κάνω. Τα κάνω. Τα χάνω. Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Αντέχεις τέτοια συγκίνηση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης 1114, παίξε υπεύθυνα. Oh, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. InjectionService.gr. Το φαγητό της ημέρας δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη ημέρα. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα. Ρύζι Καρολίνα σερών επιλογής 2 κιλά 50 λεπτά φθηνότερα 2 ευρώ. Μέλι ανθέων και κονοφόρων 1 κιλό 20% φθηνότερα 4,59. Και το μάτι σε τσαμπί το κιλό 1,49. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μάμα Μία. Το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Τώρα για πρώτη φορά στα ελληνικά στο ράδιο City Θεσσαλονίκης. Δέσποινα Βανδύ, Άκης Ακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκίδα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 30 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Μάμα Μία στο Radio City. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Μάμα Μία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ακροατές, καθώς μπορείτε να καλείτε από τώρα μέχρι και το τέλος του κομπής στο 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Να πω ότι μαζί μας
Είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και όλα γίνονται μέσα σε ένα λεπτό, αφού τηλεφωνείτε εκεί έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται και ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών. Το ανταλλακτικό που χρειάζεσαι το λύνουν και το παίρνεις επί τόπου απλά και φθηνά. Άμεσες πληροφορίες για ό,τι χρειάζεσαι και στο site με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας www.listopart.gr. Τώρα όλοι οι κινητήρες αυτοκινήτων με 150 ευρώ μόνο. Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, Kia Εσκιάδης Βαλοδήμος και φυσικά Skoda Εσκιάδης Βαλοδήμος. Οι φίλοι επαγγελματίες οδηγείς ταξί, οι οποίοι μας ακούτε τώρα, μην πετάτε στον κάλαθο των χρήστων από την ευκαιρία. Είναι μοναδική η προσφορά για το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο μπορείτε να κάνετε δικό σας μόνο με 17.550 ευρώ. Μην το ξεχνάτε, μην το πετάτε έτσι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πριν πάμε στον κόσμο, πριν πάμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στους Αριανούς, οι οποίοι γλύφανε τον, πώς το λένε, το μεγάλο μέτοχο του στο μπάσκετ, το Λάσκαρη, με τη χοντρή τη γυναίκα εκείνη, τη μαύρη να πούμε, τη χοντρούλα. Λοιπόν, και βρίζανε το Θωμαίδη γιατί λέει, είπε ότι τον τσακώσαν και τον πήγαν εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην αστυνομική διεύθυνση. Και χειροκροτούσαν τον Γιαννάκη, τον Παναγιώτη, γύρισε ο δράκος του Σέιξου και κάτι αηδίες. Τη στιγμή που τους λέγαμε ότι έχει μεγάλα ανοίγματα ο Άρης, καλέ, πλήρωσε τα χρέη το 44, τίποτα δεν πλήρωσε. Φάτε την και να ξέρετε ότι εμείς το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σας λέμε πράγματα που γίνονται τον Ιανουάριο, μας βρίζετε, αλλά μετά δεν βγαίνει να πεις κανείς. Καλά τα λέγει ο Ραπτόπουλος, το πεις οι αεξίδες. Φρέ, δεν πάει με 4-4-2 η ΑΕΚ, δεν το καταλαβαίνετε ότι το υλικό δεν τραβάει. Ο Χιμένεθ έχει πάει την ΑΕΚ στα ουράνια. Φάει την ΑΕΚ, πια πάει το πρωτάθλημα. Πας Τούμπα, πας Καραϊσκάκη, αντίο. Αντίο πρωτάθλημα, καληνύχτα. Έλα να χτίσουμε τώρα την Αγία Σοφιά και αηδίες. Πάμε στον κόσμο τώρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Ξάνθη, ο δόκιμος είμαι, ο Δημήτρης. Από Ξάνθη παίρνεις. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Κοκκινέ. Έλα. Εάν η φάση του Φορτούνη και τώρα εκτός περιοχής ήταν φάουλ ή δεν ήταν? Όχι. Πώς δεν ήταν? Αγωνιά στο σφέρκο και δεν είναι φάουλ. Έκανε πες ανόητο πέναλτι. Ο χάφμο εξτρέμου έκανε ανόητο πέναλτι το Βασίλη. Αγωνιά στο σφέρκο το... και δεν είναι φάουλ. Δεν υπάρχει καμία αγωνιά. Κάνει σκαμνάκι ο Φορτούνης. Τι σκαμνάκι. Αλλά κάνει το σκαμνάκι. Το ακούσαμε και αυτό. Κάνει το Φορτούνη σκαμνάκι. Δεν κατάλαβα. Γιατί ακούσαμε και αυτό. Μα έχει παρασύρει το μακεδονικό, φίλε. Μα έχει παρασύρει η μακεδονομαχία. Ρε φίλε, μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Σαφέστατα. Αλλά εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Πες. Ότι το βρακάκι από πίσω αρχίζει και γίνεται κίτρινο για κάποιους. Όχι για εσάς. Δεν μιλάω για εσάς. Για κάποιους γίνεται κίτρινο σιγά σιγά. Και το παραμικρό πλέον, θα αρχίσουν πάλι. Ο λόγος που το αναφέρω έχει σαφήνεια. Με το μεγαλομέτωχό σου. Τα έχω, όχι και το σημερινό και τον προηγούμενο, τα έχω χρόνια. Τι έγινε. Απαγορεύεται ο Ολυμπιακός να παίζει μπάλα και να. Δικαίωμά σου να πιστεύει. Άκουλε. Δεν μου λες, Ξάνθη κατέβηκα ολυμπιακά χθες. Για να συνοηθούμε. Ξάνθη και πέντε απουσίες, κύριε Κωστά. Γιατί τι απουσίες είχε. Γιατί τι είχε. Οκτώ. Γιατί. Γιατί θα είχε πάω απουσίες. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Εγώ μιλάω. Φίλε, εσύ τι είσαι γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, εμεί κάτι άλλο. Κι εγώ την άποψή μου παραθέτω. Ναι, ρε φίλε, γιατί όμω τέτοια ένταση. Άλλο πράγμα, θα πρέπει να λέμε την αλήθεια κάποια στιγμή. Όχι, δεν είναι την ένταση τη φωνή μου. Okay. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια κάποια στιγμή, ναι ή όχι. Η αλήθεια δεν στέκει στην παρούσα φάση. Ακού. Φίλε μου, καλέ. Πώς θα το κάνουμε. Όταν θα στο δώσει αυτό το πέναλτι μέσα στην Τούμπα. Με τόσα χειρότερα. Και θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα με πάρει τηλέφωνο και θα ορίεσαι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν πρόκειται να οριώμαι, γιατί όπως δεν μιλάω μέχρι και τώρα. Φέτος η πρώτη φορά είναι που τώρα τηλέφωνο. Παντός, για να μιλήσουμε. Ακούσε, φίλε. Έχω κανένα κέρδος. Άκου τώρα με τον κόκκινο. Αυτοί, ξέρεις τι είναι αυτοί. Βγαίνουν και λένε πήραμε τη ΓΕΔ, τα πήραμε όλα. Να μην σου πω τι πήρανε. Α, μπράβο. Καληνύχτα. Δεν πήρε την ΓΕΔ ο Ολυμπιακός. Ξανά. Φίλε, μίλα για μπάλα. Μίλα για μπάλα. Ο Φορτούνης και ο Μορτούνης. Εγώ το δύο βλέπω σε ένας με έναν δεν μπαίνει. Ούτε ο Μυραλάς είναι καλός εκεί. Ο Μπάρντο είναι ο καλύτερος πάλι εξτρέμ. Πρόβλημα έχεις. Πρόβλημα έχεις. Έχεις αργό εξάρι.
Και οχτάρι που δεν μαρκάρει, έχει θέμα. Αυτά δεν ξέρω τι είδε. Στην Τούμπα δεν θα περάσουν αυτά. Ενώ ο Πάοκ στο κέντρο είναι από εδώ και πάνω. Χθες ήταν καλύτερος. Φιλιά. Χθες ήταν καλύτερος. Καλημέρα. Και εσύ ήσουν καλός με την Ξάνθη. Όχι, καθόλου καλός δεν ήτανε. Το πέναλτι με πλάτη το Φορτούνι έγινε τη στιγμή όπου ο Ολυμπιακός δεν είχε απειλήσει ποτέ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καθόλου καλός δεν ήτανε. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Τι έγινε, ρε, αναρχοκουμούνι. Εσέμ πάω κακή. Τι. Δεν μου λες, ρε, Γερμανα Τσολιά. Έλα, ρε, φίλε. Η δεύτερη κάρτα του Απόλλωνα ήτανε κάρτα. Όχι. Γιατί δεν τα λέτε. Γιατί δεν είναι κάρτα. Γιατί δεν είναι κάρτα. Εσύ με ισχύεις κανένα καλτσόν, πρόσεκε, κόκκινε. Πρόσεκε, μωρή Λουλού, εσύ. Λοιπόν, εκτελεί το φάουλ πριν το σφίξει ο διαιτητής. Δεν είναι το άλλο που τους δώσανε και το γήπεδο τον Ατρόμητο. Τους πήγανε και γλυκά. Και γυναίκες τους πήγανε και να κάνουν πάρτι. Στο τμήμα δημοσίων σχέσεων. Άλλο τι θα κάνετε, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Και παραμιλήσεις εσύ για Μαροτσολιά και ο Πλιάκος και ξέρω εγώ. Και οι αιμορροίδες σας σέρνονται στο πάτωμα. Μην μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, διότι ο μεγαλομέτωχός σας είναι υπάλληλος του κυρίου Σαββίδη, στις ΕΚΑΠ. Γουστάρω πολύ. Γουστάρεις, ε. Όχι να τον έχει, πρέπει να το βάλει φύλακα. Ακούς. Φύλακα. Πες του, εγώ δεν έχω κανένα μεγαλομέτωχο και θα γίνει νέα ΠΑΕ. Όταν θα γίνει νέα ΠΑΕ, το συζητάμε. Ο Ηρακλής στην κατηγορία που είναι δεν ανοίξει σε καμία είναι ΠΑΕ. Είναι το αφημί του κυρίου Παπαθανασάκη. Καμία ΠΑΕ δεν ανοίξει. Ευχαριστούμε πολύ, αντίο σας. Ευχαριστούμε, κύριε Κόκκινε. Δεν χρειάζεται αφημί μέχρι, μέχρι να κάνετε άλλη εταιρεία, τότε θα είστε ακόμα εκεί στο καθεστώς του κυρίου Παπαθανασάκη. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, μπράβο. Με το κύριο Παπαθανασάκη το αφημί είστε στην γάμα κατηγορία. Όταν θα το αλλάξετε, τότε θα τα πούμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Μάλλον είμαι εγώ. Μάλλον είσαι εσύ. Α, ωραία. Γιατί είπα τρεις φορές καλημέρα, οπότε εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, σαν απλός ακροατής εδώ και χρόνια, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω το σταθμό και εσάς για την όλη αυτή η στάση που κρατήσατε για το γνωστό θέμα. Θέλετε να ευχαριστήσετε αυτό το γουρούνι, αυτό είναι προσβολή, κύριε. Και τον φίλο μας εκεί πέρα είναι πατριώτης, αλλά δεν το ξέρει. Αυτό το γουρούνι πατριώτης! Είναι πατριώτης και δεν το ξέρει, μην τον ακούσει. Θα τα ακούσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα πηδήξει το Θερμαϊκό μόνο. Θα πηδηχτεί στο Θερμαϊκό, δεν γίνεται. Έδωσε το αγωνιστικό παρόν εχθές, μια χαρά ήταν εκεί πέρα και όλα πήγανε καλά. Έβαλε καλότερο να το φύλαγε, αυτό έκανε το coach. Λοιπόν, βέβαια από σήμερα το μεσημέρι και μετά, εντάξει, στο γνωστό ρόλο εκεί πέρα που το καιρόμαστε. Αλλά όλα πήγανε καλά και απέδειξε ο σταθμός, γιατί είναι ο νούμερο ένα στην Μακεδονία, γιατί όλος ο κόσμος, όλη η Μακεδονία είναι κομμάτι του σταθμού αυτού. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, σε χάρηκα, όπως σε χαίρομαι σε όλες τις κουβέντες σου, χτες σε χάρηκα διπλά, αυτό έχω να πω. Και περιμένω τις κριτικές για την μεγάλη μας ομάδα, τον μελλοντικό πρωταθλητή. Λοιπόν, γεια χαρά. Καλά, σε εξή θα βγει. Παρακαλώ, ναι. Που έχουμε πρωτοσέλιδο αύριο την Αγία Σοφιά. Ναι. Με τον Τρούλο. Βασιλική με Τρούλο. Ναι, κύριε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Στον Κόκκινο μιλάω, ρε Δερβίση. Άντε ρε φέλε, μια ώρα λες καλησπέρα. Καθυστερημένα, καλησπέρα. Μα λες, λέει καλησπέρα. Έλα φίλε, έλα φίλε. Καθυστερημένα. Εσύ καλημέρα με είπες. Μπορεί να παίρνει από το άλλο. Από την άλλη. Μπορεί να παίρνει από την Κίνα, ρε. Όχι ρε Κόκκινε, όχι ρε Κόκκινε. Όχι ρε, για το βλαμμένο τα λες, εσύ καλά τα λες. Απλά μιλάει και για τον Άρη, έτσι, και στέλνει τον κόσμο στο γήπεδο στο Χαριλάου πιο πολύ και το ξέρει. Την δεν την έχει πάρει καμπάρι, ότι αυτό θέλει. Έλα, γλύψε την κυρία Τζόρτζη εκεί να βρωμάνει μα κάλεσε. Έλα, γλύψε. Θα τον πω και άμα θέλει, Κόκκινε. Άκου λίγο. Και πες μου αν είναι έτσι. Οι Τούρκοι έχουν βάσει κάτω στην Αυλώνα με υποβρύχια. Έτσι. Είναι έτσι, λέγε, είναι έτσι, δεν είναι. Οι Τούρκοι έχουν βάσει στην Αυλώνα. Έχουν βάσει στην Αυλώνα. Στην Αυλώνα. Ρε φίλε, είσαι σε άλλο κόσμο, η Αυλώνα πού βρίσκεται, ξέρει. Στην Αλβανία παλιά είναι. Α, για την Αυλώνα. Ποια Αυλώνα είναι. Α, νόμιζα έτσι που το απεσκόλησα.
Ρε φίλε, δεν το ξέρω αυτό, φίλε, ειλικρινά. Δεν το ξέρει. Ε, το πήγε παλικάρι μου και ο Κασιδιάρη που βγάλατε προχθές. Εγώ έβγαλα τον Κασιδιάρη. Ε, ναι, που δεν το βγάλατε προχθές τον Κασιδιάρη. Εμείς από τον δρόμο που ερχόντουσα. Δεν βγάλαμε Κασιδιάρη, φίλε μου. Ρε κόκκινε, δεν ακούς ραδιόφωνο. Βγήκε ο κύριος Κασιδιάρης στο Μετρόπολης. Βγάλανε τον Κασιδιάρη, ερχόντουσαν εδώ, ναι. Ερχόντουσαν οι Χρυσαυγίτες με αμάξια, τα παιδιά από κάτω, τέλος πάντων, λοιπόν. Το παιδί Έλληνες ήταν, Έλληνες ήταν. Φίλε, Έλληνες ήταν. εμείς θέμε που δεν θέλουμε από πάνω 2-3 αεροπλάνο, όπως είπε και το Αλάνι, να πούμε, να περάσουν, μόνο να περάσουν, έτσι ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Από την κυτρινόμαυρη Τιχουάνα παίρνω. Εσύ θύρα ένα πρέπει να πηγαίνεις εκεί, να μυρίζεις εκεί τα θυάματα των ιερολογητών. Βλέπεις το καντράκι. Είδα τι θυμία μα έχεις μυρίζει, ακούω εγώ τώρα βλέπω. Βλέπεις το καντράν και ξέρεις ποιος είμαι τώρα, γι' αυτό. Δεν βλέπω τώρα τι έχεις μυρίζει. Έτσι δεν λένε, έτσι δεν λένε. Από την ασπρόμαυρη τέτοια Γερμανία, ξέρω εγώ, από την ασπρόμαυρη. Από το ασπρόμαυρο Μόναχο, αν περάσει από το Μόναχο και ρωτήσει τι ομάδα είσαι, όλοι λένε Μπάγκερ και πάω. Μάλιστα. Τι ομάδα είσαι, αδερφέ, Μπάγκερ και πάω. Μπάγκερ και πάω. Αλλά αυτό που λένε. Καλό μεσημέρι, εσύ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Και συνέχισε να μιλάτε έτσι για τον Άρη. Τα Ιαννά γεμίζουν το γήπεδο. Ναι. Σα ανοίγουμε τα μάτια, να πούμε τα γάρια. Γλύφατε την Τζόρτζια και τον άλλον και φάγαν τα χρυσάφια, να πούμε. Ορίστε. Ναι. Το βραχιόλι να πούμε έτοιμα. Καλησπέρα. Ναι, τα βραχιόλια. Καλησπέρα ναι. Σας. Βροντούν τα βραχιόλια. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι. Πας στην Α2 του χρόνου. Πάει ο Πάοκ, χάνει στις Φάρους. Πας εσύ, χάνει από τα αυτά. Θα πέσει κατηγορία. Θα φωνάζει. Ποιο Ηρακλή θα ανέβαινε. Λέγε ρε φίλε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ποιο Ηρακλή θα ανέβαινε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Δεν μου λες, τελικά ο Τίγρης έχει τη διαιτησία ή δεν την έχει? Γιατί στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο είπες ότι είχε τη διαιτησία. Και έλεγε το Σαββίδι, αμαμά του. Πέστα. Σκύστο. Εχθές στη Λάρισα. Τι έγινε? Καταφανέσα τον πέναλτι στο Λιβάγια, δεν το δώσαν. Του πάτησε ο άλλος με την τάπα. Φίλε. Με τις τάπες του πάτησε. Φίλε. Άλλαξε το τροπάριο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Κοίτα τώρα, ποιο είναι έχει τη διαιτησία, ρε Ραπτόπουλε. Δεν υπάρχει πέναλτι, φίλε, τι είναι αυτό που λες τώρα. Κοίταξε τώρα. Λιβάγια. Ολυμπιακή επικίνδυνα. Όχι, εγώ δεν παοξής είμαι. Αλλά στο Λιβάγια έγινε καταφανέστατο το πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Αμέσως μετά τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έτσι λέω, φίλε. Μέσα στην περιοχή. Πάει τελείως. Λοιπόν, μπορούσε να δώσει τον πάτησε, άμα δει η κάμερα που κάνει zoom, του πατάει το κουτουπιέ. Λοιπόν. Δεν πήρε πέναλτι, δεν ευνοήθηκε καθόλου. Τελικά ποιο έχει τη διαιτησία, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Αυτός που πλήρωσε τα περισσότερα συναισθήματα. Άμα το πάρουμε έτσι, εντάξει, κατά το δοκούν δηλαδή. Κοίταξε, άλλος βάζει σφαίρες, άλλος βάζει λεφτά, άλλος βάζει αγάπη, άλλος βάζει. Ξέρω, ό,τι έχει ο καθένας βάζει. Λοιπόν, για τον Ατρόμητο τώρα που λες, εγώ εχθές είδα τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ασαριφά το δεύτερο γκολ το έβαλε με κεφαλιά. Και οι δύο αμυντικοί απήχανε 5 μέτρα από τον Αρσαριφά. Πάρα πολύ σωστά. Δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι τον Μπρίγιοβιτς τον παίζουνε Βεντούζα. Ποτέ δεν είδα τον Μπρίγιοβιτς να παίζει έτσι. Α, όχι. Και με τον Ατρόμητο ίδρωσε για να τον νικήσει. Πέρσι με τον Πανιόνιο στα 12 μέτρα ήτανε. Με τον Πανετολικό στα 5 μέτρα ήτανε. Το Μόρα το ξέχασες πώς τον μάρκαινε τον Μπρίγιοβιτς. Τώρα χθες. Ο Παράσος έβαλε εκεί τον Ζησόπουλο και άλλο Ζησόπουλο σε 47 χρονών. Τι να κάνει, τον έβαλε Βεντούζα, όντως, όπως λες. Όντως, το έβαλε τον Ζησόπουλο πάνω, έχεις δίκιο. Και αν θυμάμαι καλά, επειδή δεν πήγε καλά, μετά του άλλαξε και το μαρκάρισμα. Και με τον Ατρόπουλο, με τον Ατρόμητο, ίδρωσε ο Πάκου να τον πάρει με 2-1. Βέβαια, τι να κάνει άλλο ο Ατρόμητος. 7-5 μπύρα. Τι να κάνει άλλο, γιατί. Σέντερ μπακ το Μανσόν. Και πήραμε και πέναλτι. Τι να σας κάνει, και μούφα, τι να κάνουμε. Εντάξει. Άμα δεν πέραμε μούφα πέναλτι, είχε στο παλιά θέση. Εντάξει. Όπως μπορεί ο καθένας. Όλο το συγκρίνει με τον Ολυμπιακό τον πάω. Με ποιον το συγκρίνω, με τη Μεντ. Γιατί άλλο Ολυμπιακό γίνεται καταφανέστατα ανοίγουν τα πόδια. Ναι. Ξέρεις κάτι, τι κατάλαβα για εσάς. Άμα δεν σας αδικήσουν, ο ακροματικότητα δεν δίνεται στον κόσμο. Πρέπει να σας φάζουν, να χάνετε, να σας κοπανάνε εκεί πέρα, offside αυτά, αίματα. Αλλιώς δεν βάζετε μυαλό εσείς. Εσείς είστε ικανοί να πάρετε το πρωτάθλημα και να στεναχωρηθείτε γιατί δεν το χάσατε με αδικία. Τι λες, ρε Ραπτόπουλε. Και τι φελίστε, εγώ τι λέω. Πάμε επόμενη γραμμή. Είστε ικανοί εσείς να πάρετε το πρωτάθλημα, να πάρετε κάνα δυο σφυρίγματα και να κλαίτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Επειδή δεν σας αδικεύσανε. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Κατερίνη είμαι. Μάλιστα.
Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι στον προηγούμενο Ολυμπιακό που βγήκε. Ναι, τι να πει. Νομίζω σου έκανε μια παρατήρηση για τον Φορτούνη. Ναι, για τον κόκκινο έκανε για τον Φορτούνη. Ναι. Θέλω να του πω αυτόν τον κύριο, αν παρακολουθεί από ποδόσφαιρο, ότι ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή παίζει με μέσο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μέσον είναι πολύ πεσμένο. Εγώ θα έβαζα το Μαρίν εκεί και θα του έλεγα τον Φορτούνη, ζέστερε τον πάγκο μέχρι να συνέλθει. Το Μαρίν θα έβαζα. Εκεί, ναι. Δεκάρι. Ναι. Κάτι άλλο. Προσπαθούν να φάνε το Μυραλάς από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί. Ακόμα δεν ήρθε, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Ακόμα δεν ήρθε. Ποιος προσπαθεί. Προσπαθούν να το φάνε. Δεν έχει συνεργασία καθόλου με τους ποδοσφαιριστές. Ούτε με τον Πλατανιά έπαιξαν την μπάλα. Μήπως ο Μυραλάς, φίλε. Ερώτηση. Πεσμένος είναι. Μήπως ο Μυραλάς. Πεσμένος. Δεν είναι στα καλύτερα. Δεν είναι στα καλύτερα. Είναι πεσμένος. Ναι, ναι. Είναι πεσμένος. Ότι είναι πεσμένος είναι. Δεν μπορώ να. Εντάξει. Ναι. Για πείτε. Γιατί όχι, αν θυμάσαι. Ναι. Όταν πανηγυρίζατε και έλεγε και ο Φαλακρός και μου έκανε εντύπωση, αλλά προς τη μέρη του ομάζεψε γρήγορα, το λέω κάτσε ρε εσύ. Το Βιέρινια τον έκραξε. Το λέω αυτός έχει να παίξει 1,5 χρόνο στο έτσι ακριβώς. Μου λέει πόσο, το λέω 1,5 χρόνο. Ό,τι έλεγα λέει για το Βιέρινια ισχύει και το Μυραλάς. Το μάζεψε. Αυτό δεν μειώνει την αξία του. Αλλά 1,5 χρόνο παροπλισμένο. Το Ζεβεδαίο στον μπάκα αριστερό πριν 2 χρόνια, άμα το δει, βγάζει μάτια. Τώρα βγάζει τις κοιλιές του, χοντρός. Τι να κάνουμε, ο χρόνος λοιπόν, είναι αδυσόπιτος για όλους μας. Εντάξει, αυτό ήταν η άποψή μου. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, καλό απόγευμα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Επόμενος κύριος, ευχαριστούμε πολύ. Έλα φίλε. Εσύ στην οχλαγωγία που είσαι, λέγε. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, εσύ δεν ακούς μάλλον γιατί έχεις θόρυβο. Ναι, νόμιζα ότι περίμενα ακούμε γιατί άκουσα αρκετούς. Και νόμιζα ότι ήμουν αυτό, δεν σου πάει. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ τίποτα σε αθλητικά, θέλω να αναφερθώ λίγο για το χθεσινό συλλαλητήριο. Ήθελα να πω, μου άρεσε πολύ το Μετρόπολης με το αερόστατο εκεί και το σύνθημα που έγραφε. Έπρεπε, το όχι φίλε, δεν μπήκε για το αερόστατο, για το σύνθημα. Μπήκε για να έχουμε τηλεοπτική κάλυψη από κάπου. Εντάξει, ήμουν μακριά, δεν είχα οπτική επαφή μόνο, πάντως μου άρεσε το. Πάνω υπήρχε κάμερα για το live stream και ενημερωτικά στο. Ωραία, ακόμη καλύτερα, δεν το ήξερα αυτό. Ήθελα να αναφερθώ, να σας πω μάλλον ότι δεν ακούστηκε κάποιο σχόλιο για τους συναδέλφους στην ΕΡΤΡΙΑ. Που είναι, τι να πω, είναι ντροπής πράγματα, ένα πράγμα που έπρεπε να ενώσει όλους τους Έλληνες. Είναι παιδιά, γιατί να βρίζουμε, μισό λεπτό. Γιατί βρίζουμε. Δεν είπα να βρίζουμε. Η ΕΡΤΡΙΑ είναι κρατικό κανάλι. Εντολή παίρνει από το Υπουργείο. Παίρνει χαρτάκι ο κάθε δημοσιογράφος εκεί. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Όχι οι δημοσιογράφοι. Μισό λεπτό. Φταίει η διοίκηση του καναλιού. Η διοίκηση του καναλιού παίρνει εντολές. Είναι κανάλι κρατικό. Παίρνει εντολές από το κράτος. Εγώ δεν έχω καμία απέτηση από την ΕΡΤΡΙΑ. Κάνετε λάθος. Η ΕΡΤΡΙΑ είναι κρατικό κανάλι και οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν εκεί πιθανόν να είναι και Σιριζέοι και να μπήκανε με. Δηλαδή δεν τους κατηγορώ. Εκεί που πρέπει να ψάξετε είναι τα ιδιωτικά κανάλια. Το κρατικό είναι κρατικό. Αύριο το μπορεί κρατικό, να έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνει τα χούλια του Μητσοτάκη. Λάθος κάνετε και τα ρίχνετε στην ΕΡΤΡΙΑ. Λάθος. Να σας πω και θα καταλάβετε. Λάθος κάνετε. Να αναφερθώ σε όνομα. Στην κινητή τηλεφωνία να τα ρίξετε. Στα ιδιωτικά κανάλια. Στο Παπαδαριό. Στην ΕΡΤΡΙΑ βρήκατε να τα ρίξετε. Στην ΕΡΤΡΙΑ βρήκατε να τα ρίξετε. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιογράφος εκεί που βγάζει χόλη για εθνικά θέματα. Και προέτρεπε και τον κόσμο. Ρε Χριστιανέ μου, ναι, αυτό σε έξηγω. Αν αύριο έρθει ο Πατακός στην ΕΡΤΡΙΑ. Θα παίζει εθνικό ευατήρια. Εδώ δεν είδες τι έκανε ο Ευαγγελάτος με την Αυτίνα, με την Τατιάνα. Πήγαν στο Έψιλον, πήγε ο Σαββίδης, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκανε του πάμε μέσα στη Βουλή και λυπήθηκαν τους αστυνομικούς. Τι να κάνουμε τώρα με την ΕΡΤΡΙΑ, θα τα βάλουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια πολλά σε όλο τον κόσμο που συμμετείχε στο συλλαλητήριο. Υποτονική ήταν όμως.
Και με μια πολύ μεγάλη ντροπή νιώθω για αυτούς που προσπαθήσανε να εισχωρήσουν μέσα, να κάνουν κάποια επεισόδια. Δεν είναι ντροπή, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, πάντα υπάρχει. Εντολοδόχοι ήταν για να σπάσουν την ιστορία. Τους φυλάγανε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ντρέπομαι για λογαριασμό. Όχι, δεν ντρέπεσαι για κανένα. Ο καθένας στην κοινωνία έχει το ρόλο του. Αυτοί είχαν το ρόλο της εξουσίας να πάνε το χαλάσουν. Και η αστυνομία τους φύλαγε. Εννοείς ότι ήταν ευαλτή. Ήταν ευαλτή για μένα. Και η αστυνομία τους φύλαγε. Ναι, ναι, συμφώνω, μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Τι δεν να κάνουμε, ο καθένας στην κοινωνία ναι. έχει το ρόλο του. Α, τους βρίζουμε όχι, έρχει ρόλο δηλαδή που δεν συμφωνούμε εμείς. Αυτό είναι όχι, ο κόσμος, αντιδημοκρατικό. Ο κόσμος έδωσε βροντερό, πολύ βροντερό. Και άλλοι δώσανε βροντερό αυτό, να μην δεν γουστάρανε. Πώς θα γίνει. Είναι να φύγουμε λίγο από το θέμα αυτό, να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Κύριε Κωστή, αντέχεις λίγο κριτική. Αντέχω να σε δικάσω λίγο. Δίκασέ με. Άντε να σε δικάσω. Έλεγες για το. Όταν απολύθηκε ο Χάση και ήρθε ο Λεμονής, έλεγες ότι ο Ολυμπιακός πέταξε λευκή πετσέτα. Μάλιστα. Έχεις πει. Ναι. Ο Ολυμπιακός, όταν έφυγε ο Λεμονής, ήταν πρώτος. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε λευκή πετσέτα. Και γιατί τον έδειξε. Αν θυμάσαι, υπάρχει γραμμένο. Είπαμε ναι. ότι ο Ολυμπιακός, μετά την κίνηση του εισαγγελέα, με το βούλεμα του εισαγγελέα, σηκώνει τη λευκή πετσέτα. Είναι γραμμένο. Και το είπε όχι, και όχι, ο... μιλάω για κάτι που είχε πει συγκεκριμένα ναι, ο με το Λεμονί, στην εκπομπή του. Το είχε πει ότι ο Λεμονί δεν θέλω δικηγόρο. Δεν θέλω δικηγόρο. Αν ο Ολυμπιακός με το Λεμονί, είπα ναι. ότι με το Λεμονί ρίχνει λευκή πετσέτα. Γιατί αν με το Λεμονί πάρει το πρωτάθλημα, είναι να αυτοκτονεί και ο Μελισανίδης, ο Τσιγκουναράς και ο άλλος ο άπλας ο δικός μας εδώ πέρα. Έτσι είναι να αυτοκτονούν όλοι αν χαθεί το φετινό πρωτάθλημα. Βέβαια. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί διώχνει το Λεμονί αφού είναι πρώτος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μας απασχολεί και εμάς τους Ολυμπιακούς, να ξέρεις, και εμείς δεν το καταλάβαμε και ούτε το θέλαμε να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά συνέβη. Και κάποιοι Ολυμπιακοί δεν θέλαμε ούτε το Μυραλάς πίσω, γιατί να ξέρετε το πρόβλημα του Μυραλάς είναι έλλειψη ρυθμού, έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό στην Everton. Φαίνεται. Και ένα πολύ δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι ο Μυραλάς πια δεν έχει φιλοδοξίες να πάει πού, σε άλλη ομάδα, σε ποια. Ναι. Η καριέρα του την έκανε, ναι. ο λογαριασμός του έχει φουσκώσει πάρα πολύ ναι. και έχει έρθει για τα τελευταία του χρόνια ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Αλλά να πω και κάτι για το φίλο τον Αεκτή που λέει Αεκτήδες Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, μην κλαίμε ρε για τη διαιτησία. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα δηλαδή. Και για το χθεσινό πέναλτι δεν υπάρχει πέναλτι. Το συζητάω καν Ολυμπιακός, αλλά έχω ματάκια και βλέπω. Δεν υπάρχει πέναλτι σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Και δεν, ή ο άλλος λέει, βγήκε ο Αεκτή, λέει δεν ήταν πέναλτι στο Λιβάδι. Ερώτηση θέλω να κάνω. Σε αυτή την κότα την Ξάνθη. Ακού λίγο, στην κότα την Ξάνθη που άνοιξε τα ποδαράκια στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό εχθές. Έβγαλε ανακοίνωση για τον πέναλτι Ξάνθη στο ημίχρονο. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν από εκεί να καταλάβεις πόσο κότα ήταν η Ξάνθη στον Καραϊσκάκη. Γιατί γενικώς σε αυτά. Οι ομάδες έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Α, μπράβο. Τα προηγούμενα χρόνια και τα τωρινά χρόνια βλέπω. Ότι υπάρχουν λυκοφιλίες πάρα πολλές. Ο Λυσγάρας. Ο Λυσγάρας να μην ξεκινήσει. Ο Λυσγάρας και να παίξει το παιδάκι το αμούστακο που έκανε και το λάθος το καημένο. Εντάξει. Αυτός ο Λυσγάρας είναι μου φαίνεται και μεγάλος ηλικία. Ο Λυσγάρας εκεί με τον κόκαλο στη μύτη. Που μόλις τον έβαλε όταν τελείωσε το μάτι το Γιούκα ρόλο τον Καραϊσκάκη. Ποιο μπορεί να πει η Ξάνθη, μωρή κότα η Ξάνθη, η κότα. Δυστυχώς δεν κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο αυτές οι ομάδες που κάθονται ούτε και ο Ατρόμητος κάνει καλό με τον ΠΑΟΚ, ούτε η Κέρκυρα. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, να μην έχουν νταβατζίνες που λέμε. Και να πω και κάτι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει, αν ακούνε Ολυμπιακοί, δεν ξέρω αν ακούνε στο ραδιόφωνο, σας φαντάζομαι ακούνε αρκετοί, να ξέρετε ότι πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, γιατί. Από τον επόμενο μήνα πιθανόν θα είμαστε χωρίς πρόεδρο. Όχι τυπικά, όπως είναι τώρα που το έχει απαγορευτεί και ασχολείται. Δεν θα έχουμε πρόεδρο καθόλου. Αυτό το τονίζω και να το ξέρετε, ότι έρχεται πολύ μεγάλη βόμβα. Ο Βρουτόταυρος. Θα μείνει ακέφαλος, θα μείνει Ολυμπιακός. Γι' αυτό θα το πάρει και ο ΠΑΟΚ. Την επόμενη μέρα πρέπει να σκεφτούμε. Γι' αυτό θα το πάρει και ο ΠΑΟΚ φέτος. Πιθανό να γίνει και αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Σε φόρμα είναι. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι αυτό το κόμπλεξ που έχει όταν κατεβαίνει λίγο προς τα κάτω. Αυτό δεν έχει να κατέβει. Θέμα. Αν δώσει κανένα μυστακίδικα να κάτσει κάτω στον Παναθηναϊκό, θα περάσει από διπλό εκεί. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ρωτάω κάτι. Όχι, όχι. Ναι, ναι, πες μου. Δήλωσε Ολυμπιακός. Ναι. Και λες το μόνο που φοβάμαι είναι ότι είναι κομπλεξικός όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ είναι κομπλεξικός όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Λες το μόνο που φοβάμαι είναι ότι είναι κομπλεξικός όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Ναι, ναι, για να χάσει το πρωτάθλημα. Εσύ ήταν φοβάσαι σαν Ολυμπιακός μήπως χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
Όχι, όχι, σε αυτό που είπα πριν, συγγνώμη, μπορεί να έκανα λάθος έκφραση. Εντάξει, okay. Λέω το μόνο που φοβάμαι αν χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα είναι γιατί στην Αθήνα έχει θέματα. Ακόμα τον φοβάμαι και τελευταία αγωνιστική προτελευταία που παίζει στη Λεωφόρο. Είναι ένα θέμα κι αυτό εκεί. Δεν έχει ανάγκη, γεια σου. Νομίζετε ότι θα το πάρει αέρα, δηλαδή εσείς. Άλλαξε το κλίμα στη Λεωφόρο, φίλε. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πάντως βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή οργανωμένη ομάδα. Αφήστε τον προπονητή να δουλέψει με την ησυχία του, γιατί φτιάξε ένα καλό σύνολο ο άνθρωπος, παρόλο που άκουγα πάρα πολύ. Μετά, αν περάσει από το Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα για το πρωτάθλημα. Έχει πάρει τα δύο αυτάκια από το κύπελο και έπεται το υπόλοιπο. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Στα 100 και 400 μέτρα, ένας άσημος έως τότε σπρίντερ έδειξε την αποφασιστικότητά του και νίκησε, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Πήρε θέση εκκίνησης σκυμμένος. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω! Αγάπη μου, να! Δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2-31-0-68-68-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Τι είναι ο φόβος, Γιωργάκη? Ο φόβος, κύριε, είναι αυτό που νιώθουμε όταν κινδυνεύουμε. Πολύ ωραία. Και πώς καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο, παιδί μου? Από τις φωνές της γιαγιάς μου, κύριε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παιδόκι μου. Επειδή όμως ο Θεός μπορεί να έχει και άλλες δουλειές, η Μινέτα έβαλε το χέρι της και δημιούργησε το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας Μινέτα Care. Φρόντισε την οικογένειά σου με ουσιαστικές καλύψεις σε προσιτό κόστος και ασφάλισε δωρεάν τα παιδιά σου. Μινέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Η δωρεάν ασφάλιση αφορά έως 2 παιδιά μέχρι 14 ετών, εφόσον και οι δύο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Stefans Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Τώρα, Extra Extra Large εκπτώσεις έως 50% μείον. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για όλες τις μπαταρίες, αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Μετρόπολης 95,5.
Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 για είναι δικά σας για δύο γραμμές που είναι ελεύθερες. Μαζί μας η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, η καλύτερη και με τις πιο δυνατές και τρομερές προσφορές. Οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί μπορείτε να κάνετε δικό σας. Το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 2315-96596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ, είναι ένα τσιγάρο δρόμος από το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο ή να διαβάσουμε. Ανακοίνωση της ΕΡΤ. Ναι. Έχουμε γραφείο τύπου της δημόσιας τηλεόρασης. Αν θες να κάνεις το δημοσιογράφο, πρέπει να παίρνεις και από την άλλη πλευρά την απάντηση. Όχι μόνο να είσαι αυτά που σε βολεύουν, τα πισινά σου που είναι και άκουψα. Ο χρόνος που διατέθηκε από την ΕΡΤ για το συγκεκριμένο θέμα ήταν σαφώς μεγαλύτερος από αυτόν που διέθεσαν τα ιδιωτικά κανάλια, λέει η ΕΡΤ. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Όσο αφορά σε κατηγορίες περί εσφαλμένης πληροφόρησης από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ σχετικά με τον αριθμό των συμμεταχόντων στο συλλαλητήριο, αυτό οφείλεται σε ένα εμφανές για κάθε καλόπιστο ανθρώπινο λάθος, το οποίο διορθώθηκε σε λίγα λεπτά. Το ίδιο δε λάθος έκαναν πολλές επίσημες ιστοσελίδες ιδιωτικών μέσων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την ίδια πηγή με την ΕΡΤ. Παρότι βεβαίως η ΕΡΤ το διόρθωσε πρώτη, συγκεκριμένη κύκλη επιλέγουν και για μια ακόμη φορά τη στοχοποίηση μόνο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Λέει, βρίστε και του άλλου παιδιά, όχι μόνο εμά. Αυτό λέει η ΕΡΤ. Να πω στου κυρίου από την ΕΡΤ. Ότι είναι το μοναδικό κανάλι. Αγώνα έκανε, αγώνα έκανε για την ΕΡΤ. Το οποίο το πληρώνουμε όλοι υποχρεωτικά. Το ιδιωτικό κανάλι μπορεί να προβάλλει ό,τι θέλει. Ναι, Γρηγόρη μου, εσύ έκανε αγώνα, αγόρι μου. Άντε, βλάκα μου. Άντε, πάνε στον κόσμο. Όντως. Έχεις δίκιο να μιλήσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχεις βλάκα. Άντε, μην μου κάνεις εμένα τους συνδικαλιστές. Άντε, μπράβο, αγόρι μου. Φάτινα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Ναι. Να μάθεις άλλη φορά. Να ακούς το Ραπτόπουλο. Έλα. Γεια σας, Μακεδόνες. Μακεδονομάχη, έλα, λέγε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Ναι. Δεν μου λες αυτά τα μπρόκολα που έτρωγα στο κεφάλι από την πάρτι σου ήτανε. Όχι, άκου να σου πω κάτι. Έλα, πες την κρυάδα σου να τελειώνουμε, λέγε. Κωνσταντίνε. Ναι. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε, πώς το άντεξε η ψυχή σου και η καρδιά σου? Ποιο? Πώς, τι μας έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα? Εγώ θα πάω στο συλλαλητήριο γιατί δεν πάει ο Άνθιμος. Άμα πήγαινε, εγώ δεν θα πήγαινα. Ναι. Πώς έγινε τώρα και εσύ και ο Άνθιμος εκεί? Ποιος Άνθιμος πήγε? Είπε ότι τον Άνθιμο το φέραν σηκωτό, γι' αυτό έκανε. Ο Άνθιμος είδε ότι το μαγαζί το οποίο ηγείται θα έχει έσοδα μειωμένα με 300.000, πόσοι ήταν κόσμο εκεί. Και έπρεπε να βγάλει τύπης μια ανακοίνωση. Γιατί το πίμνιο θα τον κακοχαρακτήριζε. Το μαγαζί κοίταξε ο Άνθιμος και καλά έκανε. Και εγώ το μαγαζί μου κοιτάω. Ο καθένας μας κοιτάει το μαγαζί του, λέγε τώρα. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να έχει πάρει το μήνυμα το Μαξίμου. Να έχει λάβει το μήνυμα. Α, ναι, τώρα στο Μαξίμου τρέμουνε. Ναι. Δεν θέλουμε ούτε τον όρο Μακεδονία, ούτε το ΜΑΚ. Όχι Μακεδονία. Εκτός αν θέλουν να ακουστούν ΜΑΚ. Το ΜΑΚ τον είχατε χθες. Δεν μας ενδιαφέρει. Λίγα πράγματα, ναι. Ο Ζωράρης λένε άρπαξε λίγες. Καμία δεν άρπαξε. Δεν ξέρω τι άρπαξε. Το προλάβα και το φυγαδεύσανε. Ποιος τον κυνήγαγε? Κάτι αργανάκια. Ναι. Ναι. Όσο αυτό το άλλο που είπες και εγώ συμφωνώ και όλοι οι Παοξίδες. Ο Πάοκ πρέπει να δώσει παίχτες και να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει το διπλό. Μ' αρέσει που είστε άλλο DNA από τους Ολυμπιακούς. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Γι' αυτό σου λέω. Ο Παοξής πουλάει μόνο αδικημένος. Τώρα θες εσύ να δώσεις τους παίκτες εκεί να πάρεις το μάτς. Μπράβο, ωραία τακτική, μ' αρέσεις. Καπιταλιστής, φουλ. Αλλά όχι αδικημένος. Λέγε. Καλησπέρα. Ναι. Τι είναι ρε Γερμανού Τσολιά? Τι είναι ρε Βλαχοκοζανίτη? Τι και έχεις τον άλλο, μιλάει 5 λεπτά και. Ποιος είναι ο χρόνος που δίνεται? Τρία λεπτά. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος έτσι πάπες. Έλα από εδώ, ρε. Να μη, όχι, μην ήθελα, τώρα γιατί είμαστε σε φόρμα. Ναι, να σε πω, χαιρετήματα στα Μοδανιά, τα παιδιά τα δικά σας, πρώτον. Άνοιξε η λίμνη, το πήρα τη χαμπάρι. Η λίμνη. Πάγωσε. Τι είπε? Τα ακούσατε? Ποια λίμνη? Η λίμνη της Καστοριάς. Ε, τι? Βήκανε τα ψάρια έξω και ψάχνουν να βρούνε το πρωτάθλημα. Πώς γίνεται αυτό, αγαπητοί μου φίλοι? Τώρα την Τετάρτη έχουμε το κύπελο. Έχουμε χαιρετήματα.
Πολύ δυνατά χαιρετήματα. Το σήμα μετά κόψε. Τα δύο μάτς. Σαν το σήμα. Είναι στην Τούμπα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Χωρίς σίγμα. Μπράβο. Όσο για παίχτες δανεικούς που δίνουμε, που λέτε εσείς ότι θα δώσουμε για να πάρουμε τον Παναθηναϊκό. Τι δανεικούς ρε δώσατε, κάτσε και μισθακή, τελείωσε δουλειά. Τελείωσε ρε εσύ, αυτόν που διαφημίζανε τόσο καιρό. Πού πήγε, ήρθε στον ΠΑΟΚ ή έρχεται. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρέπει μόνοι τους να πάρουν δύο μάτς. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Φιλαράκι, λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Το πρωτάθλημα το παίρνω παλικανίστηκα. Καμιά διαδικασία δεν μας βοήθησε μέχρι τώρα. Άσε να πούμε ένα μπράβο τον κύριο Σαββίδη, γιατί παλικανίστηκε άμα είναι να πάρουν τα δύο μάτς στην Τούμπα. Άμα δεν τα πάρουν. Άσε. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα μ' απαντήσει. Μάρκο, η αλήθεια είναι μία. Ο Ραπτόπουλος ζήτησε κάτι να του φέρει ο Άγιος Βασίλης στα Χριστούγεννα. Και του το έφερε, ισχύει. Ναι, κοίταξε να δεις, η διατησία δεν μας βοήθησε. Και με πρόεδρο Καμένο. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Κοκκινέ? Το χουρχουριτό σου να πούμε. Καμένο, γραμμένο το λένε. Καμένο είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός του Κόκκινου. Τον αρχηγό βάζω εγώ μέσα, γιατί να μην τον βάλω τον άλλον μέσα καλύτερα. Τι καμένος, τι γραμμένος, εντάξει. Ναι, για... αλλά το φιλαράκι μου Αντωνιάδης έχει να πάρει τηλέφωνο πολύ καιρό σε μένα. Τι έχει πάθει και το φίλος μου από πάνω από τη Γερμανία. Και αυτό το Ολυμπιακά για το θέλω, το αγαπημένο παιδί. Χρόνια πολλά για τους δύο και καλή χρονιά. Και ευτυχισμένος ο κύριος Ρου, καλό Πάσχα και αρχίζουν και τα καρναβάλια που να είναι. Τι? Έγινε η έναρξη του καρνάβαλου στην Πάτρα. Ανενημέρωτο σε ψάχνω. Πάμε παρακάτω, ναι. Και σε βρίσκω. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα. Ρε κόκκινη, κοίτα τα... Οπ, όρθιοι! Εγέλθητε όλοι. Το πνευμόνι σου, κύριε. Σταμάτα. Αγώ αυτό. Ορίστε κύριε. Έλα. Καλησπέρα. Το παιχνίδι Λάρισα Σάιτ δεν άξιζε κριτική, η ομάδα μου ήταν χάλια. Και καλά, ναι, ήταν πάλι χάλια αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει. Εγώ με το που είδα τις εντεκάδες έστειλα κάποια μηνύματα στον Κωστή Ραπτόπουλο, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ Ραπτόπουλο και φροντίζω να αγοράσω από αυτό σε εισαγωγικά. Θέλω να δώσω κάποια συγχαρητήρια όμως. Το πρώτο αφορά το κύριο Μελισανίδη. Συγχαρητήρια που κατάφεραν σε παιχνίδι Λάρισα Σάιτ να σωρίσουν διαιτητή από την έψη Θεσσαλία στο Σκουβά. Συγχαρητήρια κύριε Παράσχο Γιώργο, αγαπητέ μου, για τη μαχητικότητα που επεδείξατε στη Τούμπα όπως και στο ΆΚΑ. Συγχαρητήρια στη Ξάνθη. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Νότου με τον Ολυμπιακό του Βορρά που παλεύουν για το πρωτάθλημα θεωρητικά. Ρυθμιστής του πρωταθλήματος όμως Ολυμπιακή και της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά είναι η ΆΕΚ. Η ΆΕΚ λοιπόν θα παραδώσει το παιχνίδι στον Πειραιά, θα πάρει σύστη Τούμπα. Και το πρωτάθλημα δεν θα το δείτε ποτέ ρε παοξίδες. Που να σκάσετε να χοροπηδάτε σαν τα κατσίκια, πρωτάθλημα δεν θα πάρετε ρε. Πρέπει να είναι με διαφορά το τηλεφώνημα με τη μεγαλύτερη κακία που έγινε ποτέ. Η ΑΕΚ είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος, ρε Χιμένες. Τι προσέλεσαι το παλικάρι μου, κολλάει ο εγκέφαλό σου. Δεν έχεις ποδοσφαιριστές να υποστηρίξεις άλλο σύστημα πέρα του 3-5-2 Ρωτούσες την Παρασκευή για ποιο λόγο στο δίνω ξέρω όχι. Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Κατάλαβα ρε κόκκινε τι εννοούσες. Κατάλαβα. Το κατάλαβες. Έχει μέρες. Έχει μέρες. Ή 3-5-2 ή 5-3-2 υποσυνθήκες. Δεν έχεις εξέλ να υποστηρίξεις 4-4-2, 4-2-3-1. 4-3-3! Δεν εσείς! Γιατί το σύρι στο καρβάρι ρε Χιμένες! Τι σου κάναμε! Γιατί, θα σου πω γιατί! Ρισανίδη! Τα 13 εκατομμύρια ευρώ που σου πάρει φόρος από την ΑΕΚ που τάλεσες ρε! Στο Μωράν! Όταν είσαι για αποθέωση σε αποθεώνω! Όταν μου πιέσαι στο μυαλό και την καρδιά και την ψυχή μου γιατί είμαι εκάρα, δεν μπορώ να μην μιλάω! Μας έχεις βέβαια τα ρούχα μας ρε! Τι σου ζητάμε εδώ και τρεις μήνες! Ένα εξάρι, ένα 11 και ένα στο νούμερο 3 για να πάρουμε πρωτάθλημα! Τι δεν καταλαβαίνεις ρε! Μας έχεις κάσει ρε Μελισανίδη, έλεος δηλαδή! Κατάθεση ψυχής! Άντε συνέχεται και κάτω και κάτω λοιπόν στο Καραϊσκάκι! Άντε μέσα τα μυαλά σας λίγο! Έλεος δηλαδή! Ο Βακασέτας αριστερό εξτρεμ! Στο μάτς πήγες! Και ένα Καλόπουλο που έχεις είναι έξω! Στο μάτς πήγες! Όχι, δεν πήγα. Ευτυχώς. Φαντάσου να πήγαινες. Θα εγκεφαλικό θα έχεις πάθει. Ναι. Σκύδα το πνευμόνι και άσε αυτού το εγκεφαλικό. Ναι, το δικό μου το πνευμόνι θα ησυχάσεις και όλα θα τα παίρνεις όλα. Χαρχούρ, χαρχούρ, χαρχούρ. Ναι. Έλα, ναι.
Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την ΕΠ. Που λένε. Εγίνε Ραψόπουλε. Όταν έκανε, όταν κλείσαν την ΕΡΤ, οι υπάλληλοι τι λέγανε. Βοηθήστε μας, δεν λέγανε. Την αλήθεια λέγανε και καλά κάνανε. Μπράβο, την αλήθεια. Τώρα δεν μπορούσε να πει από μόνοι τους εφόσον είχαν εξάγνωθεν εντολές. Όχι. Να τις παραβούνε. Εσείς το αφεντικό σου πας κόντρα. Περίμενε. Τι δουλειά κάνεις. Όχι, θα μιλήσουμε σαν άντρες. Τι δουλειά κάνεις. Κώστα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας, άρα ναι. Αφεντικό έχεις τον εαυτό σου. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αν δούλευε σε μια δουλειά που είχες αφεντικό. Σωστά τα λες. Θα πήγαινες κόντρα. Ο διαιτητής θα πάει κόντρα στην ΚΕΔ. Ο ηθοποιός θα πάει κόντρα στο σκηνοθέτη. Πώς θα γίνει. Ο αστυνομικός θα πάει κόντρα στον υπουργό. Σε όλα αυτά που λες. Τι να κάνει. Αλλά αυτή την προηγούμενη φορά δεν το κάνανε αυτό. Γιατί δεν το κάνανε και τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ τους δικαιολογώ. Η ένστασή μου. Κατάλαβες που είναι η ένστασή μου. Τους βοήθησε ο Κοσμάκης, τους έκανε, τους έρανε και δεν κάναν τίποτα. Ο κύριος Θωμαίδης, μίλησε για ήττα της δημοσιογραφίας. Και αυτοί που διδάσκουν στα ΙΕΚ δεξιά και αριστερά να πούνε ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε, εγώ δεν είμαι, τέλος πάντων αυτοί που πιάνουν τα... είναι κότες. Είμαστε κότες. Γιατί ελεύθερη άποψη δεν έχουν. Πολύ σωστά τα είπε. Τώρα εγώ με τον κόκκινο, πώς είναι η συγκυρία, είμαστε κολόφαρδοι, δεν παίρνουμε χαρτάκια και τέτοια, είμαστε πολύ τυχεροί. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ τυχερό, μπορώ και εκφράζομαι. Ναι, που σας αφήνει να εκφράζετε ελεύθερα. Είμαι πολύ, πολύ τυχερός. Έτσι, γι' αυτό και σας ακούμε, γι' αυτό και παίρνουμε τηλέφωνα. Είμαι τυχερός. Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι αγνώμονας να πω, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Και υπάρχει πιο κατάλληλη λέξη. Ναι. Όταν αφορά το θέμα, αυτός ο οποίος το πράγμα το οποίο το αγαπά ή το έχει χάρισμα, το κάνει και δουλειά, είναι ευλογημένος. Δεν έχει να κάνει με θεία, είναι ευλογημένος. Μετράει και το αφεντικό, κόκκινε. Μετράει και το αφεντικό. Φαντάζεσαι τώρα να είχαμε εδώ ένα να μας έλεγε, μην πείτε τίποτα για το Ζαχοράκι, 7 ζήτα. Δώστε δύο Φεράρι εδώ. Μην πείτε τίποτα για το γούμενο, μην κάνετε τίποτα. Καλός είναι ο γούμενος. Η γυναίκα του λιποθύμησε με αυτά που έλεγε ο Ραπτόπουλος στην τηλεόραση. Μην πείτε για τον Πατατούδη. Δώστε ένα τζετ δώρο. Ναι. Δώστε μια Τζάγκουαρ δώρο. Ένα βράδυ με την Μόνικα. Για να φάτε. Ναι. Τι κόκκινος είναι ρε. Λοιπόν, για να προλάβω να πω αυτά που θέλω. Όσον αφορά αυτούς που κυβερνάνε, αποδείχθηκαν εκδικητικοί το λιγότερο. Έτσι. Και πλέον εγώ τους χαρακτηρίζω και επικίνδυνους. Γιατί. Η Ράπτη πήγε ρε, για φοβήθηκε με φύγουν οι σουβάδες να πούμε. Από τη μάπα της. Πήγε. Καλαφάτη σαν τον Κακομύρη πήγε. Να είσαι καλά, διόρθωση για σένα, Κωστή. Μάλιστα. Ναι. Στα Σκόπια το 60% είναι Βούλγαροι, περίπου 30% Αλβανοί. Συγγνώμη. Το 10% Σέρβοι, Έλληνες, Βόσνοι. Δεν ξέρω, Ροδίτη. Να είσαι καλά, φίλε. Συγγνώμη, εγώ δεν συγγνώμη ξέρω για το ποσοστό, συγγνώμη. Α, και αν είπαμε κάτι λάθος, δεν έγινε. Το ποσοστό, αν είτε ένα λάθος δικό μου, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Έλα, εγώ, ναι. 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 Λοιπόν, Παναθηναϊκός Αναγέννηση, γνωστός. Έλα, λοιπόν, καρδίτσα. Έλα. Ο Ολλανδός με στέλνει μήνυμα και πρέπει να είμαστε σωστοί και λέει ότι είναι ψέμα μεγάλο. Παίζουμε με το άφημί του Ερασιτέχνη, καμιά σχέση με το άφημί της ΠΑΕ. Το είπα. Ναι. Το είπα. Είναι επίσημη θέση του Προέδρου. Και σκαρδίλε, πριν ναι, το είπα. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είναι επίσημη θέση. Βεβαίως. Ευχαριστώ, Ολλανδέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, επειδή έκανα μια επιθεώρηση, αν και δεν πήγα στο συλλαλητήριο και για λόγους προφανείς τους έχω αναλύσει, γιατί δεν νομίζω ότι χτυπάνε το σωστό αντίπαλο, όχι, και χωρίς να υποτιμώ αυτούς που παραβρέθηκαν βέβαια εκεί, δεν υπήρχε πάνω από τριψήφιος αριθμός, παρόλο που λέτε για 400-500.000, και έχω αρκετή εμπειρία και μέτρησα αρκετά καλά. Αλλά αυτό που μου μύρισε, αυτό που πήρα να πω, είναι ότι σαν ανέβηκε αρκετό κομμάτι της θύρας 7 μαζί με τους χρυσαυγίτες για να κάνουν αυτό που έκαναν και έκαψαν και την κατάληψη που είναι κοντά στο σπίτι του δικό μου. Και αυτές οι και άλλα πεσήματα έγιναν. Και χωρίς να τσουβαλιάζω τους κοντά 90-100.000 που ήταν... Συγγνώμη, για να καταλάβω, τι πεσήματα γίνανε από ποιους σε ποιους συγκεκριμένα.
προφανώς από Χρυσαυγίτη στην κατάληψη. Σε ποιους, ένα λεπτό, σε ποιους. Πώς το λένε, στη λεωφόρο στρατού και σε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σχολείο, στο κατηληγόμενο. Να ρωτάω εγώ και εσείς τα απαντάτε. Συγγνώμη. Την πέσαν Χρυσαυγίτη, σε ποιους την πέσαν. Καλά, σε σκέτο κτίριο την έπεσαν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Οι Χρυσαυγίτες την πέσανε, σε ποιους την πέσαν, στο κτίριο μόνο του. Έκαψαν μια κατάληψη. Εγώ κατά τη κατάληψη. Άκου εδώ, φίλε. Άκου, θα σου πω εγώ. Όταν εγώ κάνω συλλαλητήριο και εσύ μου κάνει αντισυλλαλητήριο, λογικό να σε πλακώσω στις μάπες. Άλλο αυτό. Όχι άλλο αυτό. Δεν πλάκωσαν τίποτα. Όχι άλλο αυτό. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Θα κάνει εσύ συλλαλητήριο για τα δικά σου δικαιώματα. Και θα πάω εγώ να κάνω αντισυλλαλητήριο και θα με πλακώσει στις μάπες. Τι έχει, γιατί να κάνει δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, γιατί να κάνει ο άλλος αντισυλλαλητήριο, δεν φάει τις μάπες του, δεν τον κάψουνε λες. Άμα θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τις φάει τις μάπες. Δεν ξέρω τι Χρυσαυγίτες, αλλά εγώ σου λέω ότι γίνεται ένα συλλαλητήριο. Και πάνε αυτοί που πήγαν δηλαδή 300.000 είναι Χρυσαυγίτες, άμα ήταν τότε θα έπαιρνε 40% Χρυσή Αυγή. Δεν είναι Χρυσαυγίτες. Τότε τι ήτανε. Δηλαδή με συγχωρείς. Περπατούσα εγώ με άλλους 50. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ένα λεπτό. Περπατάω εγώ με άλλους 50. Εγώ είμαι Χρυσαυγίτης δηλαδή. Και μου την πέφτουνε αυτοί που είναι από το αντισυλλαλητήριο. Φίλε. Άμα μισό λεπτό. Εγώ τα μάξι θα πέσω πάνω το τον φάω. Φίλε. Μιλάμε Χρυσαυγίτη. Φίλε. Μιλάμε μαλακίες μεσημεριάς. Θες να συνεννοηθούμε. Για τον κόσμο που είχε, την παρουσία του κόσμου. Ναι. Δεν έγινε το παραμικρό. Κάνεις λάθος. Αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν. Λέω εγώ. Ρε φίλε, εγώ φοβόμουν πάρα πολύ. Και από τη μία την πλευρά και από την άλλη. Άκου να σου πω, ήμασταν σε συνεννόηση πάρα πολλά άτομα για ένα λόγο. Ρε. Το έλεγα στον Κώστα πέρα από την πλάκα που κάναμε στον αέρα. Με έλεγε ρε, είσαι ηλίθιος, θα πας. Θα γίνει, θα φτιάξει. Τον λέω ένα πράγμα φοβάμαι. Την προβοκάτσια. Μην γίνει. Αυτά που γίνανε, που δύο χτυπήσαν ένα, που δύο βλάκες πήρανε δύο σημαίες από 15χρονες, πέρα από το νεοκλασικό που κάψανε, τα θεωρώ όχι, λογικά. Όχι, είναι λογικό να γίνει φασαρία. Αυτό δεν είναι, γιατί δεν μισό λεπτό, όταν κάνει ο άλλος ένα συλλαλητήριο ή κάνει κάτι για τον εαυτό του, κάτι, και πας εσύ και διοργανώνεις αντισυλλαλητήριο, λογικό είναι να υπάρξουν. Λογικό και... είναι. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε, σε παρακαλώ. Τι ήθελα να πω, δηλαδή. Ψοφούσανε αυτοί που δεν θέλουν το συλλαλητήριο. Για ξύλο. Όχι για ξύλο, για νεκρό. Ψοφούσαν για νεκρό. Εγώ σου λέω και εγώ καταγγέλλω και την ελληνική αστυνομία που τους φύλαγε. Άκου λίγο και κομμάτι. Δεν ακούω τίποτα. Σταματάει, φίλε. Επόμενη γραμμή. Γρηγόρη. Καταγγέλλω και την ελληνική αστυνομία που πήρε βέβαια εντολές να φυλάει αυτούς. Και εσύ τι περιμένεις δηλαδή. Πας σε συλλαλητήριο, σε προκαλεί. Εντολές εκτελεί. Έχεις δίκιο. Εντολές εκτελεί ο αστυνόμος. Τι να κάνει. Όχι, έχεις δίκιο. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Εσύ άμα σου πει ο Ανδρώνης. Υπάλληλος. Είναι υπάλληλοι του Τσίπρα. Ο ελληνικός στρατός και η ελληνική αστυνομία, τώρα που είναι ο Τσίπρας. Υπάγεται αρνηγός, στην πολιτική ηγεσία. Είναι υπάλληλοι του Τσίπρα. Γρηγόρη Κεντίνο, τον Μπατήρμαν που δεν έχει σέντερφορ και παίζει με το πρόβατο αδυναμία του προπονητή και του Μύρο Φανγκάλ. Γιατί δεν τον κράζεις, ας ελπίσουμε ότι, ότι ο Βουά θα μας βγει και θα κάνουμε βαβά για να βγει ο Άρης. Δεν τον λες τίποτα το φίλο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάντε έναν έρανο εκεί στον Άρη. Πάρτε εκεί την Τζόρτζια να πούμε εκεί που τα έχει με τον περιπτερά να πούμε εκεί πέρα να τη δώσει κανένα φράγκο. Άστε με, έχει σκοτώσει τον Άρη. Δηλαδή αυτό τοξικότητα είναι. Μαλώνει ο Μεροφορίδης με τον Καρυπίδη. Όχι, έχω λεφτά, όχι, δεν έχω λεφτά. Θα πάρω τον Παστακό. Εγώ μπορώ να σα το φέρω σε δύο ώρες. Δεν το θέλω. Πάρε πνίξου να πούμε. Καλησπέρα τα κανάλια. Οκ, okay, παίρνουν τελέ η ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΕΜ. Θα έχει να πει κάτι για το φήμα τροπέ έπεσε. Η ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΕΜ. Σε μένα έχουν να δώσουν πολλές απαντήσεις. Σε να θα δώσουν. Επειδή... σε μένα δεν απαντάνε. Επειδή δεν σε βάλανε, εσύ έχεις το κόμπλεξ. Σε μένα δεν απαντάνε. Δεν σε βάλανε τώρα και τους κολλάς τώρα. Τα κανάλια, οκ, okay, παίρνουν το λες. Στο είπα. Εδώ σε μένα δεν απαντάνε. Ρε εσύ, Καστοριανέ, η ομάδα σου δεν είσαι τηλιάρα, λέει. Γι' αυτό την έφαγες. Καμαρώνεις εσύ δηλαδή αν έχεις τηλιάρα. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, Κάντε. Υπομονή. Είμαι ΑΕΚ και θέλω να μιλήσω λίγο για τον προηγούμενο τον ΑΕΚ. Ναι. Που θέλει, είπε η ΑΕΚ, θέλει ένα εντεκάρι. Δεν θέλει εξτρέμ η ΑΕΚ, με τον Κλωναρίδη να τη βγάλει. Όχι τον Κλωναρίδη. Το Λάζαρο τον είδες πως αναζένεις. Για να εξηγηθούμε, το 9 είναι ο φορ. Το εντεκάρι είναι ο εξτρέμ. Φορ έχει σου λέει. Έχει. Φορ έχει.
Το εντεκάρι που ζήτησε δεν είναι παράλογο. Εξτρέμ θέλει. Το κλωναρίδι δεν βγάλει. Το εντεκάρι είναι εξτρέμ. Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος. Το καλύτερο εξτρέμ που είχε φέτος ήταν αυτός που βρίζει ο Ραπτόπουλος στο Αγρίνιο. Κατά συνθήκη εξτρέμικες. Ποιο να λες, για τον Μπακασέτα. Και λες ότι έγινε για τις βλακίες που έκανε ο Χάβος. Η καλύτερη συμπεριφορά εξτρέμ στην ΑΕΚ ήταν η συμπεριφορά του Μπακασέτα. Κανούς άλλου. Κατά συνθήκη. Γιατί ο Λάζαρος δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι εξτρέμ ο Λάζαρος. Πώς δεν είναι εξτρέμ ο Λάζαρος. Πώς δεν είναι. Ο Λάζαρος είναι εξτρέμ και είναι ο μόνος εξτρέμ στην ΑΕΚ. Εντάξει, ο Κλωναρίδης είναι για τα σκυλιά. Και η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει το 4-4-2 γιατί πήγε να παίξει με εξτρέμ τον Μπακασέτα και τον Μασούτα από την άλλη μεριά. Και πώς θα τρυπήσω εγώ, θα διεμβολήσω. Πώς θα διεμβολήσω. Ο Άρης τι λέει, θα ανέβει φέτος. Ο Άρης θα ανέβει, ναι. Πώς θα ανέβει, πώς βαθμούς διαφορά έχει τώρα. Θα ανέβει, ρε φίλε. Ξέρεις, τρεις. 29 είναι, 27. Πώς θα ανέβει. Άκουνος. Θέλω να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Ναι, για πες τα πράγματα πώς είναι. Στην Κρήτη δεν υπάρχει σάλιο. Ενώ εδώ έχουν τον όφη. Ενώ τι υπάρχει εδώ, εδώ ποτάμια το εδώ σάλιο. Εδώ έχει κάτι χύτρα ταχύτητο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ψηλά το καπάκι, κάτω το καπάκι. Αν είναι ψηλά, μην αγχώνεσαι. Αν είναι κάτω το καπάκι, βρώμα η δουλειά. Όσο υπάρχει μυροφορίδης, μην φοβάσαι τίποτα. Α, βέβαια. Όσο εγώ υπάρχει... υπογράφω. Βέβαια. Όσο υπάρχει μυροφορίδης. Τον κέρασε ένα καφέ. Εμένα δεν με κέρασε τίποτα. Άσε, ρε, ποτέ. Ο Μυροφορίδη σε μια ομάδα που δεν ποτέ έχει λεφτά. Σε μια ομάδα που δεν έχει λεφτά, τώρα δω τον κόλο του Μυροφορίδη. Α, πηγαίνει με τον πρόεδρο, τι θες στις Σέρες 10, τι θες στην Αγροτικό Αστέρα 10. Εδώ δω τον κόλο του Μυροφορίδη. Που δεν έχει λεφτά ο Άρης. Εδώ δω τη μαγιά του. Α, σου πω ένα πράγμα. Ο Μυροφορίδη θα ανεβάσει την ομάδα. Βρέστη, ναι. Και θα σου δώσει ένα σουλτάν με ρεμέτ. Σουλτάν με ρεμέτ. Εγώ τον προκαλώ. Στον Απόλλωνα είχε τώρα άλλο με του φούρνου. Στην άλλη την ομάδα είχε. Όπου δούλεψε είχε λεφτά η ομάδα. Τι λες, τι λες, ρε. Χαμπάρι δεν έχει. Χαμπάρι δεν έχει. Στον Ηρακλή τι είχε. Τι είχε στον Ηρακλή. Τι είχε. Τι είχε. Από τη Γάμα Εθνική στη Β' τον ανεβάστηκε. Από τη Β' στην Αλφα. Από τη Β' σιγά του Ηρακλή. Τι είχε. Τι είχε. Τι είχε. Τι είχε. Τι είχε. Σου πω τι είχε. Έκανε. Έκανε. Θα σου πω τι είχε. Τον άφραγκο. Σου πω τι είχε. Είχε 10 μεταγραφές, δεν πληρώσατε κανένα, πέσατε Δέλτα Εθνική, να τι είχε. Πήρατε τους παίκτες, δεν πληρώσατε κανένα. Έβγαινε και Super League, ναι, ναι, καλά, καλά. Ναι, να τι είχε. Πήρατε τους παίκτες και δεν τους πληρώσατε. Να τι είχε. Και εγώ σε παίρνω πόρση και δεν την πληρώνω. Να τι έχω. Άντε, Μυροφορίδη. Να σε δω στον Άρη τι θα κάνει. Κολλά στο Μυροφορίδη. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Πάρ το φίλο σου, το Χουβαρντά. Ο Βάη Βάη. Το Χουβαρντά πάρε. Εντάξει, που δεν κάνει μεταγραφές. Με τι να τις κάνεις τις μεταγραφές. Με λεφτά. Με τι λεφτά. Ανάγκη έχει. Με τι λεφτά. Αυτός. Ναι. Αν δεν έχει λεφτά αυτός ποιος έχει. Πού τα έχει τα λεφτά. Πού να ξέρω εγώ. Άμα δεν ξέρεις πώς μιλάς. Έχει. Πώς έχει λεφτά. Έχει σου λέω. Έχει σου λέω. Να το διαψεύσω δεν έχει. Τώρα κάνεις εσύ ρεπορτάζ, κάνεις εδώ. Θες να σε βάλω και στην ΕΣΥΕΛ. Ρεπορτάζ, καλά κάνω και σε πετάξανε με τις κλωτσιές εκεί πέρα. Με τις κλωτσιές. Και τους κολλάς και όλα, επειδή σε βάλανε μέσα. Με τις κλωτσιές. Πήγα να σε φωτίξω. Μιλά, φίλε. Είσαι ναι. Κυρακλής. Πά σε βάλουν. Τιμή μου, ναι. Καμά. Ηρακλάρα είμαι ο Κυρακλής. Άμα ήσουν πάω, θα σε βάζανε. Ηρακλάρα, ναι. Άγινε και ο. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο γείτονά σας. Ποιο γείτονα. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Έλα, ρε Θόδωρε. Θόδωρε! Γιατί δεν έφερες ένα τρικάμερο να καλύψεις τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Παπα-Νικολάου. Δεν μπόρεσα να πάω, είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου, είναι στο Παπα-Νικολάου για κάτι με τα πνευμόνια. Η ηλικία είναι να έχεις θέμα με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, αυτή είναι η ηλικία μας. Όλοι αυτά τρέχουμε ρε και δεν μπόρεσα. Μετά στον λάβο. Θα πήγαινα αλλιώς. Μπαμπούλα και τέλος. Ναι. Βέβαια, αδικούμε τους καλούς μας φίλους τους Σκοπιανούς, οι οποίοι είναι γνήσιοι Μακεδόνες που ήρθαν 1000 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο και μιλάνε σλαβικά. Πώς γίνεται, περίμενε, Θοδωρέ, περίμενε, τώρα άνευ πλάκας, επειδή όποτε καθόμαστε μαζί έχουμε βαρύ καθίσμα και μιλάμε τις ώρες. Ναι. Με άλλο δέα το συζητούσα. Έχω μια απορία για αυτούς οι οποίοι και λαϊδάνε και βγαίνουν. Αν να τρέξει κανείς ανά την ιστορία που υπάρχει στην Παγκόσμια Βιβλιοθήκη, όχι στην Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ή του Σκοπίων, οι Σλάβοι ήρθανε στην περιοχή το 600 μετά Χριστόν. 700 περίπου, ναι. 600. Ναι, 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 περίπου. Πώς γίνεται, ρε φίλε,